Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε εδώ κοντά για να σας ενημερώσουμε και φυσικά να σας κρατήσουμε παρέα. Περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί και απλοί. Τους βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Τους υπενθυμίζω ωστόσο για όσους μπαίνουν τώρα στην παρέα μας. 6970 42 47 82 για τα γραπτά σας μηνύματα με απλή χρέωση SMS. Ταυτόχρονα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι να μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και οι φίλοι στο κοντρόλ όλα σας τα μηνύματα. 2651-068-541-68-542. Ανοιχτή σελίδα μας στο Facebook για όλους εσάς να στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε και φυσικά υπάρχει δυνατότητα και να τα λέμε μέσω του email μας, να στέλνετε τα μηνύματά σας ωραϊπύρου@gmail.com, ηλεκτρονική διεύθυνση. Πάμε να δούμε έτσι τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα που η ελληνική αστυνομία τιμά και γιορτάζει το μπροστάτη της Άγιο Αρτέμιο. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και φίλες που υπηρετούν στην αστυνομία, αλλά και στην τοπική Ελλάς. Έτσι, να ξεκινήσω με αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσους γιορτάζουν. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κεφαλονιά, που τιμά και αυτή τον προστάτη της. Λοιπόν, τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε ό,τι αφορά έτσι, τα θεματάκια μας, τα τοπικά μας και την μεγάλη διασπορά που υπάρχει έτσι, του ιού στον νομό Ιωαννίνων. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι το ότι χθες είχαμε μετά από αρκετές ημέρες διψήφιων κρουσμάτων, είχαμε μόλις 8 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων. Αν είναι έτσι, αν έγιναν λίγοι έλεγχοι, εάν ήταν λίγα τα τεστ που έτσι παραπέφθηκαν και βγήκανε θετικά, δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας καθησυχάζει. Θα είναι κάτι που θα πρέπει να μας κρατά, είτε είναι μονοψήφιος είτε είναι διψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων, να μας κρατά σε εγρήγορση και πολύ πολύ προσοχή. Γιατί όπως σας λέγαμε και χθες, αλλά θα δούμε και στη σημερινή εκπομπή να μας λένε άνθρωποι που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Τώρα, φαίνεται, όπως διαβάζουμε και όπως γράφεται, πως υπάρχει νέα συρροή κρουσμάτων στο Μέτσοβο και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τις αρχές. Φαίνεται πως πηγαίνουμε προς δειγματοληψίες και προς τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ να ανεβαίνουν στο Μέτσοβο. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες και πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό. Τώρα έχουμε σε αναστολή λειτουργία στο 4ο ειδικό σχολείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε εκεί θετικό κρούσμα και κινήθηκε όλη η διαδικασία. Τώρα, σας λέγαμε χθες με το Βαγγέλη Γευτόπουλο, γιατί είναι κάτι που μου το στέλνετε αρκετοί φίλοι τηλεθεατές, να σας ενημερώσουμε σχετικά, αλλά εγώ θα σας μεταφέρω απλώς ό,τι γνωρίζω και ό,τι έχει γίνει γνωστό. Υπήρχε μία απόφαση και μία εισήγηση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και του Υπουργού, του κυρίου Αυγενάκη, να μπουν φύλαθλοι στα γήπεδα και κυρίως στα ευρωπαϊκά μάτς. Βέβαια, αυτό φαινόταν ότι θα ξεκινούσε με τους ευρωπαϊκούς αγώνες και θα απλωνόταν έτσι και στην ελληνική Super League, δηλαδή ότι θα είχαμε ένα 10% των φιλάθλων μέσα στα γήπεδα. Ένα 10% είχε γραφεί αναθύρα. Το πήρε όμως πάνω του Πρωθυπουργός και σήμερα παρενέβη και είπε ότι όχι, έτσι όπως έχει κατάσταση στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, δεν πρόκειται να προχωρήσει όλο αυτό και άλλα πολλά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ και στο εσωτερικό του κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριος Φίλιπ Πασφίλιος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο και να έρθουμε αμέσως μετά να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε. Όπως είπα, συνεχίζετε εσείς, γιατί βλέπω ήδη ότι στέλνετε τα μηνύματά σας, να στέλνετε τα μηνύματά σας και να παρεμβαίνετε για οτιδήποτε θέλετε να θίξουμε και να αναδείξουμε στην εκπομπή. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Με την Καθημερινή ξεκινάμε. Αιματηρή βεντέτα στο κέντρο της Αθήνας, γράφει η εφημερίδα. Πρόκειται για βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρωμά.
Αυτά όλα έγιναν χθες το μεσημέρι στα Σεπόλια, μεταξύ στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου. Ουσιαστικά μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, η Τουρκία προαναγγέλει γεωτρήσεις κοντά στο Καστελόριζο, στις περιοχές όπου πλέει το Ρουτς Ρέις. Δεύτερη ευκαιρία γεωφυλέτες στα ταμεία, επανένταξη για όσους έχασαν τις 120 δόσεις λόγω πανδημίας, δύσπνοια τώρα και κατάθλιψη και μετά την ανάρρωση, τα συμπτώματα της COVID-19 μπορούν να κρατήσουν για μήνες, σύμφωνα με έρευνα. Καμπανάκι για τη Θεσσαλονίκη, 50 νέες κλίνες εντατικής στο Σωτηρία. Γαλλίδα επιβάτης του Blue Star Δήλος βρέθηκε θετική. Πάμε στα νέα. Κορονοϊός, πώς θα σώσουμε τα Χριστούγεννα. Προκρίνεται η πολιτική των τοπικών lockdown τύπου Κοζάνης, ακόμα πιο αυστηρή έλεγχη σε όλη τη χώρα, εξετάζεται το γαλλικό μοντέλο. Στο επίπεδο 3, το κέντρο της Αθήνας. Χρυσή Αυγή, εισαγγελική εισήγηση χωρίς αναστολές. Μέλη ΔΕΠ στα ΕΗ, μπαίνει φραγμός στα παράθυρα για προσλήψεις συγγενών. Στην εφημερίδα των συντακτών, 2 εκατομμύρια νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Η φτωχοποίηση που έφεραν τα μνημόνια, ολέθριο υπόστρωμα για την κρίση της πανδημίας. 30% των φορολογουμένων δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 0 έως 1.000 ευρώ. 6 στους 10 ζουν με 10.000 ευρώ και μόλις 407 με πάνω από 900.000 ευρώ. 30% των μισθωτών πλήρωσε πρόσθετο φόρο λόγω τεκμηρίων. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, οι μεγάλες νίκες των Ελλήνων εναντίον των Περσών σε μια έκθεση με 105 αρχαία έργα. Πάμε στην Αυγή. Οργή για την αναστολή. Προκλητικά χάδια για την, με συγχωρείτε, από την εισαγγελέα στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αποκάλυψη, άφησαν τον λαγό να φύγει σαν κύριος. Η απαγόρευση άργησε μία μέρα. Το έγγραφο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εστάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου κατόπιν εορτής. Κυπριακό, ακόμη πιο μακριά η επανένωση της Κύπρου μετά την νίκη του Τατάρ. Σε διχοτόμηση προσβλέπει ο εκλεκτός του Ταγί Περντογάν. Αλχημίες Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα, εγγενία σε ΜΕΘ με προσωπικό από άλλα νοσοκομεία. Πτωχευτικός κώδικας, έκαναν ρουσφέτη στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πάμε στο ριζοσπάστη. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνουν νερό στο μήλο επικίνδυνων εξελίξεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Νέες τουρκικές ναύτεξ και επέκταση του χώρου έρευνας και διάσωσης, που διχοτομεί το Αιγαίο. Ο λαός απαιτεί ή να ζει στη φυλακή, προκλητική και απαράδεκτη θέση της εισαγγελέως για τις αναστολές. Καθαρό μήνυμα συνέχισης του δίκαιου αγώνα, μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στη Λάρκο. Καθολική συμμετοχή στην απεργία του Σαββάτου. Κουτσούμπας, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια διάλυσης της Λάρκο και ολόκληρης της περιοχής. Πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. 3 διαγωνισμοί για 1.670 προσλήψεις. Εφάπαξ επίδομα τώρα 400 ευρώ στους δικηγόρους. Έρχεται διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο. Ποιοι και πότε θα το λάβουν. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη κορονομάνα. Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων λόγω χαλαρότητας. 50 νέες ΜΕΘ στο Σωτηρία με χορηγία της Βουλής. Μήνυμα Μητσοτάκη, αύξηση εντατικών και προσωπικού. Στοιχεία ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, 7 στους 10 δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Και να κλείσουμε με την ναυτεμπορική. Προσδυτή ρύθμιση κόκκινων εισφορών. Εξετάζεται μέτρο για πληττόμενους και μη πληττόμενους οφειλέτες του ΕΦΚΑ. 1,5 δις ευρώ τώρα το νέο πακέτο ενίσχυσης. Τι μέτρα προωθούνται μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευρωζώνη, 1,3 ευρώ δημοσιονομικό έλλειμμα. Κριστίν Λαγκάρτ ζητά μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πόσο πράσινο θα είναι το Ταμείο της Ανάκαμψης, τα ενεργειακά κονδύλια. Στη τσιμπίδα των τεκμηρίων 1 στα 3 νοικοκυριά για τα εισοδήματα του 18 και σταθερά πάνω από 400 τα νέα κρούσματα στη χώρα μας. 4,38 χθες, 4,38 και προχθές.
Πραγματικά, δεν ξέρω τι σύμπτωση είναι αυτή και πώς βγήκαν ακριβώς οι ίδια τα κρούσματα. Τόσα ήταν όμως και όπως σας είπα, όπως και να έχει, δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν ούτε στην περιοχή μας που ήταν 8. Λοιπόν, για όλα αυτά, για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, τα λάθη, τις αστοχίες, τις παραλήψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από πλευράς κυβέρνησης και πολιτείας, αλλά και τις προκλήσεις της Τουρκίας από την άλλη πλευρά, θα δούμε ευθύς αμέσως και θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας με τον κύριο Φίλιππο Αφίλιο, που στη σημερινή μας συζήτηση έτσι εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ιωνίνων. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Φίλιππο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε τα πράγματα και στην πόλη μας? Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αρκετά δύσκολα. Και υπάρχει ένα λάθος που γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή γυρίζει και στρέφει το ένα εναντίον του άλλου. Παρακολουθούσα τις δηλώσεις του Δημάρχου και τις δηλώσεις του Σωματείου, του Πρόεδρου του Σωματείου, τον Καφέ Μπάρ Εστιατόρο. Καφέ Μπάρ Εστιατόρο και τα λοιπά. Είναι σε λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι θέμα να φαγωθούν μεταξύ μας. Mm-hmm. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια διασπορά αρκετά σοβαρή, μεγάλη και επικίνδυνη. Βέβαια, στην περιοχή ευτυχώς έχουμε τα δύο μεγάλα νοσοκομεία και κυρίως τη Δουρούτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Όμως, εάν επεκταθεί περισσότερο το πρόβλημα, δεν θα μπορεί ούτε η Δουρούτη να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται να απαιτήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση ενίσχυση των πληττόμενων επαγγελματιών. Χρειάζεται από το Δήμο ό,τι μπορούν να προσφέρουν σε επίπεδο οικονομικών ελαφρύνσεων, έστω και εις βάρος του Ταμείου του Δήμου, αλλά είναι δύσκολη στιγμή και πρέπει να γίνει, αλλά κυρίως πρέπει να δοθούν ενισχύσεις από την κυβέρνηση. Δύο μεγάλα λάθη γίνανε από την ελληνική κυβέρνηση. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι ενώ στην πρώτη φάση της επιδημίας, της πανδημίας, πήγαμε πάρα πολύ καλά, δεν προβλέφθηκαν τα επόμενα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο στο σύστημα της δημόσιας υγείας που έπρεπε το καλοκαίρι να καλυφθεί, αλλά και στην παιδεία, στα σχολιά. Μπορούσαμε να έχουμε προσλάβει παραπάνω κόσμο, παραπάνω καθαρίστρες και να ανοίξουμε περισσότερες αίθουσες, ώστε να μικρύνουν οι αριθμοί των παιδιών ανατάξει, ένα τμήμα. Αυτά δυστυχώς δεν γίναν. Και το δεύτερο σοβαρό θέμα είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ εμπροσοβαρής οικονομική προσπάθεια. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν στην πάντα έχεις λεφτά, τα λεφτά τα χρησιμοποιείς τότε που πραγματικά έχεις μεγάλο έλλειμμα σε μεγάλους κλάδους από εισόδημα. Δηλαδή ο τουρισμός, η εστίαση, η ψυχαγωγία, οι μεταφορές έχουν ανάγκη από λεφτά. Και οι επαγγελματίες όλοι, ακόμα μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, οι οποίοι δεν δουλεύουν. Άρα λοιπόν εκεί έπρεπε να δώσεις ενισχύσεις, να κρατηθούν οι άνθρωποι στα πόδια τους. Και δεν αντιλέγω, δόθηκα. Κύριε Φίλιππο, έχουμε κάποιο μάλλον πρόβλημα με τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Κύριε Φίλιππο, με ακούτε? Έχουμε μάλλον κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Λοιπόν, Σωτήρη μου, αν θέλεις... Για καλέστε με πάλι αν έχει δει. Με ακούτε? Τώρα, ωραία. Ναι, τώρα επανήλθε. Ωραία, επανήλθε. Ωραία, επανήλθε. Θέλω να πω λοιπόν ότι δόθηκαν ελαφρύνσεις αυτά και τα λοιπά, όμως αυτά δεν σβήστηκαν. Mm-hmm. Αυτά θα τα πληρώσουν αργότερα. Άρα λοιπόν έπρεπε εδώ να πέσει στην αγορά χρήμα. 4,5 δις πέσαν, δεν φτάνουν. Αυτά είναι μεροδούλη, μεροφάει. Δεν κρατιούνται. Οι επιχειρήσεις έχουν πάθει μεγάλη μοίρα. Και ειδικά η πόλη μας και η Ήπειρος γενικότερα, που έχει πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, δεν αντέχει οικονομικά. Δεν είναι λοιπόν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει κατανοητό από την κεντρική κυβέρνηση ότι χρειάζεται ενίσχυση. Και βέβαια πάνω απ' όλα, πολλή προσοχή στα μέτρα αυτών των ημερών.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι θεωρείτε ότι έφταιξε και φτάσαμε ως εδώ? Δηλαδή, αυτού του είδους οι αστοχίες που αναφέρατε, το ότι για παράδειγμα είναι πολλά τα παιδιά μέσα στις τάξεις, το ότι παραχαλαρώσαμε, ότι έγινε με λάθος τρόπο το άνοιγμα του τουρισμού, τι ακριβώς? Οτιδήποτε δεν τήρησε τα μέτρα ασφαλείας ή δεν λάβαμε τα μέτρα τα απαιτούμενα, όλα αυτά ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμα να δώσουν καινούργια κρούσματα. Έχουμε 20 σχολιά αυτή τη στιγμή, τμήματα ξέρω εγώ, τα οποία δεν δουλεύουν γιατί έχουμε κρούσματα. Έχουμε κρούσματα μέσα στο νοσοκομείο. Έχουμε κρούσματα στην αγορά. Κάναν τα rapid test στην πλατεία και βρήκαμε 20 ανθρώπους που δεν ξέραν ότι έχουν κορονοϊό. Άρα σημαίνει ύστερα κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχουν γίνει πολλά δηλαδή λάθη και υπάρχει η εντύπωση ότι κάποια μέτρα δεν κάνουν τίποτα. Αντιθέτως κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και η μάσκα κάνει πολλά και η αντισηψία κάνει πολλά και το καθαρισμός των χώρων κάνει πολλά. Ο ιός αυτός έχει και μεγάλη ανθεκτικότητα στο περιβάλλον και μεγάλη μεταδοτικότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ότι σκοτώνει, αλλά όσο ότι μεταδίδεται. Όταν όμως μεταδίδεται σε πάρα πολύ κόσμο, θα σκοτώσει και πάρα πολύ κόσμο. Αρχίζει γενομένης από τις μεγαλύτερες ηλικίες, αρχίζει γενομένης από αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τώρα έχει πιάσει και τις νέες ηλικίες. Βλέπεις 20, 30, 40 να έχουν πρόβλημα. Άρα τα μέτρα προστασίας είναι αναγκαστικά. Μην κοροϊδευόμαστε. Η μάσκα προστατεύει. Η αντισηψία προστατεύει. Το να πλένουμε τα χέρια μας και τα λοιπά προστατεύει. Να μην μαζευόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα χώρο προστατεύει. Όλα αυτά προστατεύουν. Άρα ευλαβική τήρηση των μέτρων για να ανακόψουμε την πορεία του ιού. Ένα τοπικό lockdown θα ήταν καταστροφικό για την οικονομία της περιοχής? Ένα τοπικό lockdown μετά όλο αυτό το πρόβλημα που είχαμε και με τον τουρισμό και με την μείωση στην εστίαση, στην ψυχαγωγία κλπ. Αν ξαναγίνει τώρα ένα lockdown, καταλαβαίνετε ότι η βιωσιμότητα πλέον των μισών επιχειρήσεων. Συγγνώμη, η βιωσιμότητα των μισών επιχειρήσεων πλέον είναι επισφαλής. Δεν μπορούν να κρατηθούν. Γιατί δεν είναι μόνο σε αυτές. Είναι και το γεγονός ότι και το λιάν εμπόριο χτυπιέται. Δηλαδή το μόνο που διατηρείται είναι τα τρόφιμα. Τα οποία αναγκαστικά θα πας να ψωνίσεις. Άρα θα πάω και στο καζέ, θα πάω και στο μανέ, θα πάω και στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Άρα οι άλλες επιχειρήσεις δεν ζουν. Το λιάν εμπόριο πώς θα ζεις? Άρα λοιπόν, και ξέρετε ότι κάτι περίεργο, είναι μια συμπεριφορά, εντάξει, αυτοπροστασίας. Επειδή δεν βγαίνουμε, επειδή δεν χαλάμε, επειδή δεν ξοδεύουμε, πάρα πολλοί κόσμος, αφενός μεν άρχισε να είναι μέσα στο σπίτι και να πετάει πολύ σαβούρα έξω και γεμίσαμε πάρα πολύ πεταμένα υλικά σε όλα τα Γιάννηνα. Και το δεύτερο είναι ότι κάνουμε και επισκευές στα σπίτια. Δηλαδή, περίσσεψε ένα μικρό εισόδημα επειδή δεν το αναλώνουμε με κοινωνική συναστροφή, με γιορτές κτλ. Και έχει ανέβει πολύ το κομμάτι της συντήρησης των ακινήτων. Από μικροεπισκευές έως και μεγαλύτερες. Δηλαδή, μεταβάλλει και συμπεριφορά ο άνθρωπος σε αυτήν όλη την κατάσταση, πέραν του γεγονότος ότι γίνεται και μια αποκοινωνικοποίηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γίνονται πιο εσωστρεφείς οι πολίτες μας. Έχει και γυαλίζει το μάτι σου μετά. Δηλαδή, δεν είναι για αστεία, ας πούμε. Κάνεις να δεις τον άλλον καιρό, έχεις να μιλήσεις καιρό, με τα τηλέφωνα δεν είναι ζωντανό πράγμα. Έτσι. Εγώ με τα αδέρφια μας, πούμε, έχω τώρα να βρεθώ καιρό, πώς το λένε. Δηλαδή είναι τέτοια ζητήματα που αγριεύει και η κοινωνία μετά, έτσι. Εδώ, αυτά. Πότε λέτε ότι θα ξεμπερδέψουμε, τι εκτιμάτε, θεωρείτε ότι θα έχουμε νωρίς εμβόλιο, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, τα διαβάζετε, έχετε και ιατρικές γνώσεις. Είναι κάτι το δύσκολο. Υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι μπορεί να πάμε και χρόνια έτσι, δηλαδή για τα επόμενα 1-2 χρόνια θα ζούμε με αυτό το φόβο και έτσι συντηρητικά του ιού. Εντάξτε, ένα σίγουρο αποτελεσματικό και 100% σίγουρο εμβόλιο που με μια ένεση θα ξεμπερδεύει. Έστω μια ένωση στον χρόνο ενδεχομένως, έτσι όπως είναι το αντιγρυπικό, μπορεί να χρειαστεί και ένας και 1,5 χρόνος. Σίγουρα όμως είμαστε αρκετά μπροστά, γιατί έπεσε όλο το παγκόσμιο επιστημονικό δυναμικό πάνω στην υπόθεση αυτή και πέσανε εννοείται και δισεκατομμύρια σε χρήμα, έτσι, για να βρεθούν τα εμβόλια.
Φαίνεται ότι πλησιάζει μια εταιρεία σε αυτό το εμβόλιο, το οποίο θα χρειάζεται 2 δόσεις για να σε καλύψει, τουλάχιστον αυτά που αναφέρονται επισήμως τώρα, έτσι. Και πιθανόν αυτό να υπάρξει και με τις αρχές του 2021, έτσι, να μπει στην χρήση, στη λειτουργία. Πρώτα σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, κυρίως το υγειονομικό προσωπικό βέβαια και οι υπερήλικες, και συνέχεια στους υπολείπους. Πάντως θα βρεθεί σίγουρα. Και το εμβόλιο είναι αυτό το οποίο σταματάει την νόσο, έτσι. Δεν σταματάει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Το εμβόλιο από την ώρα που θα εφαρμοστεί σταματάει να υπάρχει φορέα, διότι ο ιός είναι ένας ατελής οργανισμός. Δεν μπορεί να ζήσει στο περιβάλλον μόνος. Χρειάζεται φιλοξενία, χρειάζεται ξενιστή. Χρειάζεται λοιπόν έναν οργανισμό όπως είναι ο ανθρώπινος για να μπορεί να αναπαραχθεί. Άρα λοιπόν, εάν εμείς κάνουμε το εμβόλιο, τότε δεν υπάρχει έδαφος να αναπτυχθεί ο ιός. Έτσι κόβονται οι πανδημίες, έτσι σταματάνε. Η θεραπεία είναι άλλο πράγμα, το εμβόλιο είναι αυτό που σταματάει τον ιό. Γι' αυτό κάνουμε και εμβόλιο στη γρήπη. Δεν δίνουμε φάρμακο στη γρήπη. Δεν λέμε κόλλησε η γρήπη, πάρε φάρμακο. Λέμε κάνε εμβόλιο να μην κολλήσεις. Και όταν δεν κολλάει ένας, δεν μεταδίδει. Mm-hmm. Και όταν δεν μεταδίδει, σταματάει η πανδημία. Άρα το εμβόλιο, εγώ νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μορφές θεραπείας διάφορες δεν είναι ακόμα καμία απόλυτη. Πιστεύω ότι με την έναρξη του καινούργιου χρόνου θα έχουμε κάποια καλά νέα. Μακάρι. Πάμε τώρα στα άλλα, στα κακά νέα. Τους τελευταίους μήνες παραδοσιακά ο κακός μας γείτονας, η Τουρκία, μας οχλεί. Μας φτάνει πολλές φορές στα όρια μας. Το ίδιο κάνει και τις τελευταίες ώρες πάλι με το Roots Rates και παίζει με τα μίλια. Τι θα κάνουμε με την Τουρκία, κύριε Φίλιο? Να τους πούμε να βάλουν το Roots Rates, να κάνει μερικά δρομολόγια, έτσι κι αλλιώς, αφού στο Αιγαίο μέσα κάνει ό,τι θέλει. Να κάνει και τίποτα δρομολόγια σε άγονες γραμμές, να πούμε, γιατί δεν έχουμε και πολλά καράβια στα νησιά, να μας κάνει καμία εξυπηρέτηση. Κοιτάξτε τώρα, αυτά που λένε Τουρκία είναι απρόβλεπτος και είναι έτσι κλπ. Προβλέψιμο. Πάντα ασκούσε επιθετική πολιτική, πάντα ασκούσε πιο ευρεία διπλωματική δράση. Εμείς δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο δεν το κάναμε αυτό σαν Ελλάδα. Δεν αναζητήσαμε δηλαδή καλούς συμμάχους, δεν διευρύναμε τις συμμαχίες μας, δεν μεταφέραμε τις αγωνίες μας όπως θα έπρεπε και εκεί που έπρεπε και προφανώς είμαστε κάπως απομονωμένοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ούτε οι Αμερικανοί βγάζουν που και που καμιά ανακοίνωση, τίποτα το σπουδαίο. Οι Γερμανοί δεν θέλουν να στηρίξουν αυτή τη στιγμή το αίτημα που βάζει η Ελλάδα και βλέπετε ότι δύο φορές στη Σύνοδο Κορυφής δεν πετύχαμε κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κανένα, κυριολεκτικά κανένα. Σήμερα κατέθεσε ο κ. Δέντιας βέβαια πρόταση για την Τελωνιακή Ένωση, με την Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να διακοπεί. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία της Τουρκίας. Δεν είναι να το κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν παίζει καλά το παιχνίδι. Οι Τούρκοι το παίζουν πιο σκληρά, έχουν και μια επιτυχία, κατάφεραν να ανατρέψουν τον Ακιντζή στην τουρκοκυπριακή πλευρά και να εκλέξουν πρόεδρο έναν άνθρωπο του Ερντογάν και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα. Συν το γεγονός ότι η Γερμανία δεν μας στηρίζει αυτή τη στιγμή για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί έχουμε με την Αίγυπτο τη συμφωνία για το αέριο. Και άλλος λόγος είναι ότι οι Γερμανοί στην Τουρκία έχουν τεράστιες επενδύσεις, έτσι, πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στον τουρισμό. Αλλά και όχι μόνο, και στη βιομηχανία και στο εμπόριο και στις εξαγωγές. Συν το γεγονός ότι πολλά εκατομμύρια Τούρκοι ζουν στην Γερμανία. Άρα δεν μας στηρίζει η Γερμανία και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ήθελε μια διαφορετική αντιμετώπιση και το μόνο ισχυρό όπλο που διαθέτουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι η επέκταση των μιλίων. Κανένα άλλο ισχυρό όπλο δεν κατέχουμε και έπρεπε κανονικά ήδη σταδιακά να εφαρμόζουμε τα 12 μίλια. Αρχής γενομένης από την Κρήτη, στη συνέχεια στο 12 και στη συνέχεια σε όλα τα υπόλοιπα νησιά μας. Διότι η Τουρκία, με την Τουρκία μάλλον, το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι θέματα υφαλοκρηπίδας. Δεν έχουμε άλλες διαφορές, διότι το Διεθνές Δίκαιο το ξεκαθαρίζει και διότι οι συνθήκες που ισχύουν
υπάρχουν. Έτσι, οι συνθήκες αυτές αλλάζουν μόνο με πόλεμο. Πόλεμο δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας και κάτι υπερεθνικιστικές κορώνες ότι θα συντρίψουν τους Τούρκους κτλ. Αυτές είναι γελιότητες, διότι και ιστορικά έχουμε κακά έτσι, παλιά ενθυμήματα και γιατί αυτή τη στιγμή ο πόλεμος είναι μεγάλη καταστροφή. Μάλιστα. Να σας πάω λίγο να επιστρέψω πάλι στο εσωτερικό και να σας πάω στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και είδαμε ναι. να προκαλούν και πάλι χθες αντιδράσεις, έτσι εισηγήσεις της εισαγγελέως, η πρότασή της για την αναστολή. Πάμε λίγο να το δούμε και συνολικά μέχρι στιγμής την εξέλιξη της δίκης αυτής. Κοιτάξτε, η στάση της κυρίας εισαγγελέως είναι πραγματικά αξιοπερίεργη. Το έχουν σημειώσει πάρα πολύ. Αναγκάστηκε σήμερα και η Ένωση Εισαγγελέων να βγει να την υπερασπιστεί. Αλλά η εισαγγελέα της δίκης νομίζω ότι από την αρχή δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να τους καταδικάσει. Mm-hmm. Λένε μερικοί ότι υπήρχαν κενά στη δικογραφία κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κενά στη δικογραφία. Η δικογραφία είναι ξεκάθαρη. Και επίσης ούτε θέμα με τις ποινικές κώδικες υπάρχει, ούτε θέμα με το αν έχουν πολιτικά δικαιώματα υπάρχει, για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Η εισαγγελέας δεν θέλει να τους δικάσει, δεν θέλει να τους βάλει φυλακή. Βέβαια ήρθε η πρώτη αντίδραση από την ίδια την πρόεδρο του δικαστηρίου, η οποία ζήτησε από την εισαγγελέα, λέει, μεγαλύτερη επιμέλεια στο να ψάξει καλύτερα τα ποινικά μητρώα των κατηγορουμένων. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο που έχει πάρει αναβολή πάλι δίκη θα έχουν βρεθεί τα ποινικά μητρώα, γιατί οι περισσότεροι από τους καταδικαστέντες έχουν σοβαρά προβλήματα με το ποινικό τους μητρώ. Άρα η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή είναι μια εγκληματική οργάνωση και με απόφαση δικαστηρίου, αλλά και με την κοινωνία να το δέχεται και να το αποδέχεται, τη χαρακτηρίζει ως εγκληματική οργάνωση. Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα, έτσι, έχουν εγκληματίσει κατ' επανάληψη, έχουν σκοτώσει ανθρώπους, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο τώρα, όχι με την περίπτωση Φίσα, όχι με αυτά που δικάζονται και παλιότερα. Ο Μιχαλολιάκος έβαζε βόμβες στους κινηματογράφους, είχαμε 18 τραυματίες. Έχουν γίνει πολλά. Επομένως, είναι το τέλειωμα έτσι, μιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε από τα υπολείμματα της Χούντας και δημιουργήθηκαν μετά διάφορα μορφώματα, πέρασαν μέσα από την ΕΠΕΝ, τον Καρατζαφέρη κτλ. Και κατέληξαν στη Χρυσή Αυγή, που βέβαια και αυτοί μεταξύ τους τώρα έχουν μακελευθεί, γιατί Δριός και Σούσης πάσα αντίληψη λέγεται, ο καθένας άρχισε να φτιάχνει από ένα κόμμα, αλλά έχουν βέβαια το θράσος ακόμα να απειλούν. Φαντάζομαι ότι οι αυριανές αποφάσεις του δικαστηρίου είναι αυτές που πραγματικά θέλει η ελληνική κοινωνία, δηλαδή θέλει τους χρυσαυγίτες στην φυλακή. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη δίκη έχει φέρει αναβρασμό εσωτερικό και και μια διαγραφή πρώην υπουργού σας, του κυρίου Κοντονή, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε όλα όσα έχουν υποθεί από τον Σταύρο Κοντονή. Ναι. Εγώ ειλικρινά ποτέ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει πραγματικά ο Σταύρος Κοντονής. Mm-hmm. Διάβασα με πολύ προσοχή και δεν αντιλαμβάνομαι και πιθανόν τους κρύφιους λόγους που έχει ο άνθρωπος και θέλει κάτι να πει. Αυτό που επιχείρησε να πει είναι ότι ο νέος ποινικός κώδικας δεν είναι καλός, ενώ ο ίδιος τον είχε υποστηρίξει στη Βουλή, και να πει ότι θα είναι επιεικέστερος ως προς την διαδικασία των ποινών στους χρυσαυγίτες. Καταρχήν οι χρυσαυγίτες δεν δικάζονται με τον νέο ποινικό κώδικα. Δικάζονται με τον παλιό. Όταν συμβαίνει ένα αδίκημα, τότε δικάζεσαι με τον νόμο που ισχύει τότε. Δεν ισχύει, δηλαδή, με νεότερο νόμο δεν μπορείς να τον δικάσεις κάποιον για κάτι που έκανε στο παρελθόν. Άρα δικάζουμε τον παλιό ποινικό κώδικα και έχουμε το καινούριο. Ο καινούριος ποινικός κώδικας σαφώς, σαφέστατα, προβλέπει ένα χρόνο παραπάνω φυλάκιση. Εξάλλου έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ρουπακιώτη, ο οποίος ήταν υπουργός δικαιοσύνης όταν έγινε η υπόθεση Φίσα, και έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καμπαγιάννη, που είναι δικηγόρος στην υπόθεση, είναι πολιτική αγωγή στην υπόθεση, στη δίκη αυτή. Και έχουμε και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ξεκάθαρα, που είναι συνταγματολόγος και νομικός και εξηγεί τι συμβαίνει. Το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων
δεν αφορά τον ποινικό κώδικα. Το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων είναι στο Σύνταγμα, προβλέπεται με την εκλογική διαδικασία και εκεί μπορεί να γίνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να χάσουν και τα πολιτικά δικαιώματα, να μην μπορούν να είναι ξανά υποψήφιοι. Άρα δεν καταλαβαίνω όλο αυτό τον τόρο που σήκωσε ο κ. Κουντονής. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Και επειδή σε εκείνη τη φάση, ούτε λίγο ούτε πολύ, η Νέα Δημοκρατία πήγε να μας πει ότι ήταν η αντιφασιστική δράση της, ότι χάρη σε αυτήν έγινε αυτό που έγινε, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία συνομιλούσε με τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Μπαλτάκος, ο διευθυντής του γραφείου του κ. Σαμαρά, συνομιλούσε με τη Χρυσή Αυγή και τα έδωσε η Χρυσή Αυγή στη δημοσιότητα τα βίντεο, δεν τα δώσαμε, δεν τα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι που παίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κοντονής έγινε σύμμαχος. Και τι πρέπει να του πει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ? Μπράβο ρε Σταύρο, να πούμε που μας βαράζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κάλυψαν μία, τον κάλυψαν δύο, δεν σταμάτησε και τον διέγραψε. Είναι πολύ απλό. Δεν καταλαβαίνω. Σε όσους λένε, αν αφήσουμε στην άκρη τον κύριο Κοντονή, αλλά και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι, γιατί ένα πρωτοκλασσάτος τέλεχος, ένας πρώην υπουργός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγαίνει να κάνει, όπως λέτε, αντίθετα στο κόμμα του τέτοιες δηλώσεις. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι έχετε περιέλθει σε μια φάση εσωστρέφειας? Δεν είμαστε σε καμία φάση εσωστρέφειας. Είμαστε σε ένα κορονοϊό. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Mm-hmm. Κανένα λόγο δεν έχουμε για να έχουμε εσωστρέφεια. Αντίθετα, θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε στον κόσμο έξω και να μιλάμε. Εντάξει, είχαν προκαλέσει αίσθηση πριν από λίγο καιρό και οι δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου, έτσι, και αυτή η κόντρα συσσαγωγικά που υπήρξε και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με την αδερφή του που έβγαινε στο Twitter, έτσι, και έγραφε κατά του κ. Τσακαλώτου. Ίσως και γι' αυτό ήρθε και αυτό με το Σταύρο Κοντονή, και ίσως αυτά είναι που δίνουν έτσι. Κοιτάξτε, αν θες να βρεις το δικαίωμα σε κάποιους κόμμα, να λένε ότι ναι. υπάρχει εσωστρέφεια. Mm-hmm. Αν θες να βρεις ένα κόμμα κάτι, βρίσκεις πάρα πολλά να πεις. Mm-hmm. Αλλά ούτε η αδερφή του Αλέξη Τσίπρα, ούτε ο οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να επηρεάσουν ένα κόμμα. Ένα κόμμα μεγάλο, mm-hmm. ένα κόμμα που έχει οργανώσει όλη την Ελλάδα, ένα κόμμα που έχει νομαρχιακές, που έχει οργανώσει βάσεις, που έχει τα πάντα. Δεν μπορεί να το επηρεάσει. Έτσι. Εγώ τώρα που είμαι μέσα και παρακολουθώ και μιλάω με δεκάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Προφανώς θα υπάρχουν κάποιες στιγμές στις οποίες θα αντιπαρατεθείς, προφανώς θα υπάρξουν και κόντρες δημόσια, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Έτσι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε κι εμείς ως κόμμα να ξεδιπλώσουμε τις δυνάμεις μας, διότι μην ξεχνάτε ότι πριν λίγους μήνες είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες εγγραφές νέων μελών, με τους οποίους δεν μπορούμε καν να έρθουμε σε επικοινωνία και να συζητήσουμε και να συνεδριάσουμε με το Skype και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολα πράγματα, είναι άψυχα και δεν μπορούμε να βγούμε και στον κόσμο. Δηλαδή, άντε να βγω, τι να βγω, περιοδία, πού να πάει, και με ρώτησε ο Τζούμπι και εγώ, και ο Στέφος και ο Μαντάς και ο Γραμματέας, ο Στέγκος και ένα σωρό κόσμο, πού να πάμε, αφού δεν μπορούμε να πάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να κάνω, να πάω σε ένα χωριό να κάνω τι, να κάθομαι εγώ σε μια μεριά στον Πλάτανο και άλλοι από την απέναντι να μιλάμε με τον Ντούκα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πρόβλημα, ειλικρινά, και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα. Κερδισμένη είναι η κυβέρνηση, κερδισμένη η Νέα Δημοκρατία, διότι παίζει με τα κεντρικά κανάλια το παιχνίδι που θέλει να παίξει και δυστυχώς έχει καλύτερες προσβάσεις. Φαντάζομαι ότι όσο θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση της πανδημίας, θα μπορέσουμε κι εμείς να βγούμε προς τα έξω. Όσο για τα επιμέρους ζητήματα, εσωστρέφεια δεν έχουμε καθόλου. Mm-hmm. Αντίθετα, έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα εδώ και πολύ καιρό, λύθηκαν ξεκάθαρα από τις αποφάσεις των οργάνων που ήταν ομόφωνες. Και επιδιώκουμε με κάθε δυνατό τρόπο την εξωστρέφεια, την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε πρακτικά. Εδώ αναγκαζόμαστε να μιλάμε από το Skype. Ενώ θα ήμουν εκεί μια χαρά, θα είχα πιει και ένα καφεδάκι, τέλεια. Από τσιγκουνιά το κάνετε για να μην με κεράσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Φίλιο, με τι μήνυμα θα κλείσουμε την κουβέντα μας τη σημερινή? Και δεν ξέρω, έτσι, και ως ένας άνθρωπος που έχετε υπηρετήσει δεκαετίες στα κοινά, τι μήνυμα θέλετε να απευθύνετε στους γιαννιώτες? Ποιο μήνυμα θα πω? Δύο. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι πρέπει αυτές τις μέρες με μεγάλη προσοχή και με, πώς να το πω, με θρησκευτική ευλάβεια να τηρήσουμε τους κανόνες για να περιορίσουμε το διασκορπισμό του ιού. Mm-hmm. Πρώτον, διότι σώζει εμάς, σώζει τους ανθρώπους μας,
σώζει την κοινωνία μας. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι αγωνιά πολλοί κόσμοι για την ιστορία, ακόμα και για το μεροκάματο, αλλά πρέπει να φυλαχτούμε τούτο το μήνα, ένα δεκαήμερο είναι ακόμα, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι δεν μ' αρέσουν καλά, δεν μ' αρέσουν καθόλου τα οικονομικά της χώρας έτσι όπως πάνε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή και η ανεργία αυξάνει, κυρίως αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα και στην περιοχή μας αυξάνει περισσότερο. Και το δεύτερο είναι ότι όλη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Και δυστυχώς η Ελλάδα, το χαρακτηριστικό της είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι δύο σοβαρά προβλήματα, μ' ανησυχούν πάρα πολύ. Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γι' αυτό και πιστεύω ακράδαντο ότι αυτή τη στιγμή η λύση και η σωτηρία είναι μία, δηλαδή να πέσει χρήμα στην αγορά. Mm-hmm. Όχι να περνάμε πτωχευτικό κώδικα επειδή τον θέλουν οι τράπεζες. Όχι να κυνηγάμε το κόκκινο δάνειο. Ποιος θα σου το πληρώσει? Δεν του πάρει τα λούμια. Πάρει το σπίτι και μετά τι θα γίνει? Αν θα μαζέψουν οι τράπεζες 300.000 σπίτια, δεν θα τα κάνουν. Σε ποιον θα τα δώσουν? Θα τα συντηρήσουν? Δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα. Αυτό είναι σαν εκδίκηση στον κόσμο. Έτσι. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω τι πολλή επικοινωνία μπορεί να έχει με τα λαϊκά στρώματα και με τους ανθρώπους που παλεύουν τον μεροκάματο. Αλλά είναι κρίμα έτσι, όταν η Ελλάδα μπορεί και έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να μην το αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Κύριε Φίλιο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Θα έρθουμε σε λίγο να τα διαβάσουμε. Αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίστε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, συνεχίστε να επικοινωνείτε με το σταθμό μας. Εδώ είμαστε σε πολύ, πολύ λίγο και πάλι μαζί σας. Εάν θέλετε δωρεάν θέρμανση από τη φύση, αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric. Τώρα κάθε σπίτι απολαμβάνει μοναδική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης χωρίς πετρέλαιο, λέβητες και καμινάδες. Οικονομία έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο. Η εγκατάσταση γίνεται χωρίς επεμβάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού. Η κορυφαία σειρά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubandan εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες έως μείον 25 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης. Ψήξη θέρμανση ύλης. Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα. Τηλέφωνα 30069 και 30200. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια. Ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά. Με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από Ορεινή Φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830 22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Κάποια άνευ είναι καλύτερα από τα με.
Διάλειμμα άνευ συμβιβασμών. Βόλτες άνευ προγράμματος. Εικόνες άνευ φίλτρου. Βουτιές άνευ αναστολών. Και χορός άνευ τέλους. Για αυθεντική γεύση μπύρας άνευ αλκοόλ, Φίξ άνευ. Απόλαυση άνευ προηγουμένου. Εδώ και χρόνια σεβόμαστε τους εσωτερικούς σας χώρους και τους δίνουμε ζωή. Βάζουμε το γούστο σας σε κάθε γωνιά. Βιοτεχνία επίπλου Μπάρτζιος. Κατασκευή κουζίνας με κορυφαία συστήματα κίνησης. Πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες. Όλα με στυλ και την υπογραφή της εταιρείας μας. Δουλάπες σε πολλά σχέδια και χρώματα. Έπιπλα μπάνιο. Σχεδιασμός, επιλογή υλικού, κατασκευή, τοποθέτηση. Βιοτεχνία επίπλου Μπάρτζιος. Βουνοπλαγιά Ιωαννίνου. Τηλέφωνο 26 510 62 442. Αλλά και στο www.bardzios.gr. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, τον κύριο Χαράλαμπο Παπά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα συζητήσουμε έτσι για τις πιέσεις που δέχεται το σύστημα υγείας αλλά και τα τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, κυρίως στο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που είναι νοσοκομείο επίσημα αναφοράς. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Χριστοφορίδου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες. Είστε έτσι στα καθήκοντά σας, τρέχετε. Όλοι οι γιατροί βρίσκονται σε επιποδός πολέμου, θα λέγαμε. Πώς είναι η κατάσταση, πώς θα μας την περιγράφατε, κύριε Παπά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα λέγαμε από μήνες, mm-hmm. από την πρώτη φάση της πανδημίας, ότι θα αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα και θα πρέπει να είμαστε έγκυρα και σωστά προετοιμασμένοι σε επίπεδο νοσοκομείων. Είχαμε κάνει πολλές φορές προσπάθεια σαν νοσοκομειακοί γιατροί γενικότερα και σαν ένωση, αν θέλετε, των γιατρών της Ηπείρου, mm-hmm. να τονίσουμε τα ιδιαίτερα ζητήματα που θα έπρεπε να αποδοθεί η δέουσα επιστημονική προσοχή για τη διαχείριση της κρίσης στη δεύτερη φάση. Δεν εισακουστήκαμε. Πολλές φορές βγήκαμε και είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους, αναδεικνύοντας τα ζητήματα και σε επίπεδο Ιωαννίνων και, αν θέλετε, σε όλη την Ήπειρο, δηλαδή εκεί που η δικαιοδοσία μας φτάνει σαν νοσοκομειακοί γιατροί. Αλλά, αν θέλετε, τα προβλήματα είναι πανελλαδικά, είναι πανελλήνια, είναι πανευρωπαϊκά, είναι και παγκόσμια σε αυτή την κρίση της πανδημίας. Όντως, η Ήπειρος περνάει μια δύσκολη κατάσταση σε αυτή τη φάση, με μια έξαρση της νόσησης κυρίως στο νομό Ιωαννίνων, αλλά και αλλού, και στην Πρέβεζα υπάρχει κάποιο ζήτημα. Είναι λίγο πριν το κόκκινο τα Γιάννενα, με βάση τα στοιχεία που δίνονται, και λέω με βάση τα στοιχεία που δίνονται, γιατί τα στοιχεία, λέγαμε από καιρό, ότι δεν δίνονται με το σταγονόμετρο.
με το λαθροεπιχείρημα να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος κτλ. Δεν υπάρχει ανάγκη πανικού. Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας. Και όταν λέω οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, θυμίζω ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι η κορονίδα της αντιμετώπισης του κορονοϊού, μια και είναι το μόνο νοσοκομείο στην Ήπειρο που αυτή τη στιγμή είναι νοσοκομείο αναφοράς για την ΟΣΟ, είχε το χρόνο μέσα σε 6 μήνες να προετοιμαστεί. Και η προετοιμασία αυτά δεν αφορά μόνο τα κτίρια, δεν αφορά μόνο τις δομές, αφορά και τη στελέχωση. Βέβαια. Και αυτή η στελέχωση δυστυχώς δεν ανεπαρκεί μονάχα σε επίπεδο νοσοκομείων αυτή τη στιγμή. Ανεπαρκεί και στο πρωτοβάθμιο κομμάτι φροντίδας, γιατί πρόσφατα πέρασε πανελλαδικά μια απόφαση από την κυβέρνηση για μετατάξεις γιατρών και λοιπού προσωπικού από κέντρα υγείας και άλλες δομές για τα νοσοκομεία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Θυμίζω ότι στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου διαφημίζεται η έναρξη λειτουργίας 50 κλινών, οι 12 θα ανοίξουν από αυτές άμεσα, έγιναν μετακινήσεις πολλών συναδέλφων από άλλα νοσοκομεία για να μπορέσει να γίνει αυτό. Σε επίπεδο Ηπείρου, προετοιμασία σε έμψυχο δυναμικό δεν έγινε με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει το προηγούμενο διάστημα, κυρία Χριστοχωρίου. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια σχετική, και λέω σχετική γιατί και αυτές θα κλείσουν οι υπόλοιπες κλίνες αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό η πανδημία σε επίπεδο Ηπείρου. Δεν υπήρξε η προετοιμασία λοιπόν του έμψυχου δυναμικού. Γιατί κοιτάξτε για να δείτε, για να ανοίξουν ειδικές κλίνες COVID, για να ανοίξουν μονάδες εντατικές COVID, χρειάζεται επιστημονική στελέχωση. Δεν μπορεί να αφήνεται αυτό το πράγμα στην τύχη του. Επισημαίνουμε για μια φορά ότι και λέγαμε από παλιά ότι όντως το πρόβλημα θα προκύψει στην πορεία και να ήρθε και φάνηκε μέσα σε μία-δυο μέρες την τελευταία εβδομάδα. Mm-hmm. Και η αλήθεια Σάββατο, είναι ότι το Σάββατο ευσπευσμένα άνοιξε η τρίτη μέρα. Mm-hmm. Αυτό πήγα να πω, κύριε Παπά, επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά σας από το γεγονός ότι ακόμη και αν υπήρξε μια προσπάθεια και στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα να σας βοηθήσει λίγο δημιουργώντας εκεί μία μονάδα λιμωδών, δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχουν είναι προϋποθέσεις σαφές αυτό, για να λειτουργήσει. Αλλά είναι ακόμα σαφέστερο και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πρέπει να νιώσει την ανάγκη να το καλέψει μαζί μας αυτό το πράγμα στην πορεία. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα μόνο μεμονωμένα από τους γιατρούς ή από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Αφορά την ίδια την υγεία του. Και πρέπει παντού να ανοίξουν εστίες που θα εντοπίζουν αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να δοθεί και το επόμενο διάστημα θα δοθεί από αυτούς που τη δίνουν η μάχη για να κερδιστούν τα ζητήματα της υγείας του λαού. Αλλά δεν μπορούν αυτά να γίνονται με τις επικλήσεις, και το λέω αυτό με τον πιο σοβαρό τόνο, και επιστημόνων αν θέλετε του χώρου της υγείας, οι οποίοι διατυπανίζαν το προηγούμενο διάστημα ότι επαρκεί, είμαστε επαρκέστατοι, είμαστε άρρωστα προετοιμασμένοι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα έχει όλα και μπορεί να νοσηλεύσει, λέγαν κάποιοι, και περιστατικά την Αθήνα, και έφτασε μια μέρα, η Παρασκευή και το Σάββατο, για να γίνουν όλα αυτά που γίναν στα Γιάννενα και επισημάνατε και εσείς σε σχέση με το νοσοκομείο Χατζικώστα. Ένα νοσοκομείο που θυμίζω ότι στερείται πνευμονολόγου, έχει 8 ενεργούς καθολόγους αυτή τη στιγμή για να λειτουργούν 50 κλίνες στο νοσοκομείο, και το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο ήταν, κυρία Χριστοφορίδου, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια να βρουν λύσεις κάνουν και επιστημονικά λάθη. Επί παραδείγματο, ο κύριος Νικόπουλος επισκέφτηκε το Σάββατο και ρωτούσε πόσα κρεβάτια έχει η παθολογική κλινική του Χατζικώστα, υπονοώντας από κάτω την πρόθεση, την πρόταση, πέστε το όπως θέλετε, για να λειτουργήσει η μονάδα COVID, ολόκληρη η κλινική της παθολογίας στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Δηλαδή, πρακτικά να κλείσει το νοσοκομείο Χατζικώστα, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει νοσοκομείο χωρίς να λειτουργεί παθολογική κλινική. Προχειρότητες, αν θέλετε, εκπτώσεις στις απαιτήσεις που πρέπει να έχουμε, γιατί πρέπει να έχουμε απαιτήσεις και οι επιστήμονες της υγείας και ο λαός για αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς, αν σε όλα αυτά συμπεριλάβουμε και τις εκπτώσεις που γινόταν με τα πρωτόκολλα διαχείρισης θετικών κρουσμάτων, που ερμηνευόταν κατά τον ΕΟΔΗ και βασικά με βάση το τι έχουμε από κόσμο, πολύ φοβάμαι ότι οι συνθήκες για να διασπαρεί ο ιός και μέσα στα νοσοκομεία με τέτοιες βιαστικές και αντιεπιστημονικές αποφάσεις είναι υπαρκτός. Με αυτή την έννοια επισημαίνουμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη εδώ και τώρα για την πιο ενεργή στελέχωση
μονάδων COVID σε όλη την Ελλάδα, κλινικών μεθ σε όλη την Ελλάδα, με επιστημονικά κριτήρια καθορισμένη λειτουργίας. Και όχι με λειτουργία σαν αυτή που επιχειρήθηκε και στην Αθήνα μέσα σε μια μέρα με δίμηνη εκπαίδευση των όσων θα ασχοληθούν με αυτήν. Εντατικές μονάδες δεν μπορούν να λειτουργούν, κυρία Χριστοφορίδου, σε βάρος των άλλων κλινικών. Και δυστυχώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, τότε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη, να λειτουργούν τα νοσοκομεία σαν νοσοκομεία μιας νόσου. Ουδέν το θέλουμε αυτό. Ουδέν το θέλουμε αυτό. Είναι μια πρόσθετη ανάγκη στο σύστημα υγείας και σαν τέτοια έπρεπε να αντιμετωπίζεται. Και όχι να βρίσκουμε από τα μέσα λύσεις μετακινώντας προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία, από κλινική σε κλινική και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης, είναι προχειρότητα, είναι αντιεπιστημονισμός. Αντιεπιστημονισμός αυτό το πράγμα και το λέμε και θα το λέμε με κάθε τόνο προς όλες τις κατευθύνσεις. Αναφερθήκατε στις μετακινήσεις γιατρών. Πόσο απέχουμε ή πόσο κοντά είμαστε στο να αρχίζουν να μετακινούνται και ασθενείς που νοσούν με COVID? Και τι θέλω να πω, γιατί το ακούσαμε, υπόθηκε δημόσια το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί να μην φτάνουν οι κλίνες και κάποιος από Γιάννενα ή από Άρτα ή από Πρέβεζα να χρειάζεται να μεταφερθεί, για παράδειγμα, στο Πανεπιστημιακό Πατρών. Ναι, θα υπάρξουν και τέτοια προβλήματα δυστυχώς στο επόμενο διάστημα, γιατί δεν υπάρχει επάρκεια αν εξελιχθεί σε αυτή την φάση με τον ρυθμό που πηγαίνει η κατάσταση. Και λέω με τον ρυθμό που πηγαίνει η κατάσταση, γιατί αν θέλετε τα κριτήρια για να κοκκινίζει, να πρασινίζει, να γίνεται πορτοκαλί μια περιοχή, είναι κριτήρια που έχει δώσει το ίδιο το ECDC, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Παρακολούθησης δηλαδή των Νόσων, που λέει μιλάει για τον αριθμό των κρουσμάτων ανά 100.000 μέσα σε 14 μέρες σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε μια περιοχή να χαρακτηρίζεται να ανεβαίνει κλίμακα, επικινδυνότητα δηλαδή, στην πορεία. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί κίνδυνοι αφορούν και τη διαχείριση των ιχνηλατήσεων, η οποία δεν δίνεται καν. Δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε με ποιο επιστημονικό τρόπο ελέγχεται, που πηγαίνουν και ψάχνουν, γιατί δυστυχώς, αν δούμε και στις περιοχές που στην Ελλάδα κοκκινίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε καμιά επίσημη πληροφόρηση για το πόσο βαθιά φτάσαν οι ιχνηλατήσεις από τη στιγμή που διαπιστώνεται ότι δεν είναι από συνάξεις, αλλά έχει ευρύτατα διασπαρεί η νόσος σε κάποιες περιοχές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα Γιάννενα. Με αυτή την έννοια, η αναγκαιότητα της ύπαρξης και ταχαίων, αν θέλετε, rapid test για την νόσο, αλλά και ευρύτερων ελέγχων για τη διαπίστωση, την έγκαιρη διαπίστωση σε δομές, σε νοσοκομεία, σε χώρους δουλειάς, είναι επιβεβλημένη. Και το λέμε αυτό γιατί αυξάνεται συνέχεια ο ρυθμός, όπως βλέπετε, και σε κρούσματα που σε δομές ηλικιωμένων. Και στην περιοχή μας συνέβη αυτό, αν θέλετε, και στις Σέρες και στην Αθήνα πρόσφατα έχουμε κρούσματα τέτοιου και δεν δίνονται δυστυχώς στοιχεία ιχνηλατήσεων για αυτές τις καταστάσεις. Η μόνιμη αποδόση της κυβέρνησης είναι η επίκληση της ατομικής ευθύνης, της ευθύνης να μην μαζευόμαστε, να φοράμε μάσκα κλπ. Δυστυχώς, ο ιός αυτός είναι τόσο επικίνδυνος που επιβάλλει σταθερά, πάγια, μόνιμα μέτρα, τακτικούς ελέγχους στα νοσοκομεία, ακόμα μεγαλύτερος και περισσότερος έλεγχος και επάρκεια να γίνονται αυτές οι εξετάσεις, πρωτόκολλα τα οποία θα λειτουργούν με βάση επιστημονικά κριτήρια και όχι κάθε φορά διαμορφωμένα στο τι έχω και τι μπορώ να κάνω. Γιατί στο τέλος θα μας πούνε και χωρίς μάσκα ή μόνο με μια μάσκα θα αντιμετωπίζετε κρούσματα πανελλαδικά σε όλα τα νοσοκομεία, χωρίς να έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις δυστυχώς ασφάλειας στην επιτέλεση αυτού του ιατρικού καθήκοντος και αυτή της μάχης, αν θέλετε, θα πρέπει να δώσουμε όλοι οι υγειονομικοί σε βάρος και της υγείας των νοσηλευόμενων. Απαραίτητο είναι η πραγματικότητα πανελλαδικά. Αυτή είναι η εξειδίκευση που μπορώ να κάνω σε επίπεδο Κυπήρου και Ιωαννίνων, αν θέλετε, και για άλλη μια φορά να τονίσω την ανάγκη που υπάρχουν και οι επιστήμονες υγείας να βάλουν σφραγίδα σε αυτές τις εξελίξεις, με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να αποδέχονται αμαχητοί και χωρίς λόγο τα όσα ακούνε για την προετοιμασία, να δίνουν τη μάχη
προς αυτή την κατεύθυνση και η μάχη αυτή έχει να κάνει και με την ενημέρωση αλλά και με τη διαπάλη. Γιατί υπάρχει διαπάλη και αναπτύσσεται αυτό το χρονικό διάστημα, δεν ερμηνεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Κάποιοι την ερμηνεύουμε βάζοντας σαν κριτήριο και την δική μας υγεία, αλλά πάνω απ' όλα την υγεία του ελληνικού λαού, και κάποιοι γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν τις κατευθύνσεις υγείας που υπάρχουν στη χώρα μας και οι οποίες θέλουν τα νοσοκομεία να δουλεύουν με βάση το κριτήριο του κόστους. Κλασικό παράδειγμα για όλη αυτή την εξέλιξη είναι η μείωση, αν θέλετε, στον προϋπολογισμό υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία, γενικά για τις δαπάνες υγείας, μέσα σε αυτό το διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα κοστίζουν λιγότερο και οι ανάγκες υγείας στο κράτος, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για τις υπόλοιπες νόσους. Και το λέω αυτό γιατί η νόσηση και ο θάνατος δεν έρχεται μόνο από τον κορονοϊό, έρχεται και από τις υπόλοιπες νοσήσεις και υπάρχουν επιστημονικά διαπιστωμένες μελέτες που δείχνουν ότι αυξήθηκε η θνητότητα όχι μόνο λόγω του κορονοϊού αλλά και γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα αποτελεσματικά σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο σοβαρές παθήσεις που οδηγούν στο θάνατο. Μάλιστα. Απαραίτητο είναι να στελεχωθούν και να ενισχυθούν και τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία που βρίσκονται, θα μιλήσουμε για την Ήπειρο, στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες πλην του Πανεπιστημιακού, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τον COVID δέχεται γενικότερα μεγάλες πιέσεις και εν μέσω πανδημίας το τριτοβάθμιό μας νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό. Είναι ένα ζήτημα, προκαλεί πραγματικά αίσθηση, προκαλούν αίσθηση ουρές στα επίγοντα, για παράδειγμα, και για ψήλου πείδημα πολλές φορές, για πολύ απλά πράγματα. Ο γενιώτης πολίτης ή οι πολίτες από τις άλλες πόλεις έρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι και αυτά θέματα που πρέπει να δούμε. Υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση σε επίπεδο συνείδησης του κόσμου και έχει συμβάλει, αν θέλετε, και η ίδια η κατάσταση, η ίδια αντιμετώπιση κεντρικά, αν θέλετε, για αυτά τα ζητήματα. Θυμηθείτε τα τεστ και την αδυναμία που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο να έχει την οικονομική άνεση να μπορεί να κάνει το τεστ εξωτερικά. Γιατί δεν υπάρχουν και δεν γίνονται πολλά τεστ στα νοσοκομεία, γίνονται όμως στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ποτέ δεν έπαιξε το ρόλο να επιταχθεί σε αυτή τη φάση για να μπορέσουν να βγουν τα ζητήματα. Και δεν δίνονται, αν θέλετε, και συγκεκριμένες αναφοράς πόσα είναι αυτά τα τεστ που έρχονται θετικά από έξω, πόσα είναι από μέσα κλπ. Υπάρχει μια τέτοια διάσταση στο θέμα στα σίγουρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Με τι μήνυμα θα κλείσετε, τι θα πείτε στους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν, κύριε Παπά? Θα δώσουμε τη μάχη όσοι εργαζόμαστε μέσα στα νοσοκομεία, αλλά δεν τη δίνουμε όλοι από το ίδιο μετερίζει. Κάποιοι βάζουμε πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της υγείας του λαού, χωρίς να αμελούμε και την επάρκεια των συνθήκων για να γίνεται σωστή νοσηλεία. Δεν θα ανεχτούμε αντιεπιστημονικούς. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος, αλλά η μάχη αυτή χρειάζεται και στήριξη από τα έξω. Δεν αρκούμε οι λίγοι όσοι παλεύουμε μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Χρειάζεται ο ίδιος ο κόσμος να αντιληφθεί ότι είναι ζητήματα της υγείας του και να τα βάλει πραγματικά με την κατεύθυνση αυτή που είπα από την αρχή στην υγεία, δηλαδή μια κατεύθυνση που βάζει τα συμφέροντα της υγείας σε δεύτερη μοίρα και στην ουσία προωθεί λύσεις υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση, αυτή είναι η στρατηγική, αυτό έγινε παγκόσμια μέσα στην κρίση της πανδημίας σε πάρα πολλές χώρες και εξελίσσεται σε χώρες μάλιστα πρωτοποριακές κατά τα δεδομένα των επιστημόνων στον χώρο της υγείας, και αυτή η κατάσταση δεν λύνεται διαφορετικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, κυρία Χρυσοχοίδου, παρά να λειτουργήσει η υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, με ευθύνες του κράτους και μόνο, με ευθύνες ενός κράτους που θα βάζει τα συμφέροντα της υγείας του λαού πάνω από την ανάγκη των κερδών στην υγεία. Μάλιστα. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά και να τα αναδεικνύουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι πραγματικά να πάνε τα πράγματα καλά, αλλά για να πάνε τα πράγματα καλύτερα θα πρέπει να δυναμώσει η πάλι προς αυτή την κατεύθυνση που είπα. Ευχαριστώ, κυρία Χρυσοχοίδου. Πάντα στη διάθεσή σας. Εύχομαι όλα πραγματικά να πάνε καλά, αλλά οι ευχές πρέπει να αποδεικνύονται με έργα, πράξεις και πάνω απ' όλα με αγώνα. Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά, γιατί με τα ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, καλά. Είναι τεράστιες φίλες και φίλοι, και θα μείνω λίγο έτσι στο κομμάτι της υγείας. Από ένα άλλο μετερίζει θα το δούμε. Είναι τεράστιες οι ανάγκες που υπάρχουν για αίμα. Οι δύο κλινικές, οι αιματολογικές κλινικές στο νοσοκομείο μας εκπέμπουν για ακόμη μια φορά SOS. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις αίματος και γι' αυτό οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών κινητοποιούνται. Ένας από αυτούς, από τους πλέον δραστήριους της περιοχής μας, και θα χαρώ για ακόμη μια φορά που θα φιλοξενήσω στην εκπομπή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολής, είναι η Ανατολή Ελπίδας. Ο κύριος Ιωαννίδης είναι μαζί μας και αύριο, Τετάρτη, μέρα Τετάρτη, για ακόμη μία φορά καλείται τον κόσμο να προστρέξει στη διαδικασία και να χαρίσει 5 λεπτά ουσιαστικά από το χρόνο του για να σώσει μια ζωή. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Κυρία Χριστοφόρη, καλησπέρα σας. Οι ανάγκες είναι όχι απλά τεράστιες, είναι κάτι παραπάνω από τεράστιες. Τα νοσοκομεία βογκάνει στην κυριολεκτία. Ο κόσμος έχει όγωνα από τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων. Λογικό είναι. Γι' αυτό και εμείς κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αιμοδοσίες πια γίνονται με κινητά συνεργεία σε διάφορες περιοχές που βγάζει το νοσοκομείο. Έτσι και εμείς λοιπόν παίρνουμε αύριο εδώ στο πνευματικό κέντρο της Ανατολής το κινητό από το Χατζικώστα, για να προγραμματοποιήσουμε αιμοδοσία. Αύριο το απόγευμα, 5.30 με 8.30 η ώρα. Το κέντρο της Ανατολής, να πούμε ότι θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυστηρά για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Να πούμε ότι και ο χώρος ενδείκνεται απόλυτα για αυτή την ημολυκτή. Είναι ένας τεράστιος χώρος. Μπορεί να υπάρχουν οι αποφάσεις, οι δύο γιατροί με τον έναν τον αιμοδότη και να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση με όσοι έχω και με όση ένταση φωνή, γιατί πραγματικά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Μακάρι να λιγότευαν, αλλά το κορονοϊό δεν έχουν λιγότερες τέτοιες ανάγκες αυτές. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για την εθελοντική μου δοσία πρώτα και μετά για το σύντοχό μου. Είμαστε εδώ για αυτή την προσφορά. Κύριε Ιωαννίδη, ο κόσμος φοβάται και δεν πάει να δώσει αίμα. Φοβάται τον κορονοϊό. Τι ακριβώς? Γιατί είδαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, μπροστά από την περιφέρεια Ηπείρου, όταν είχε πάρθει απόφαση και είχαν μπει και τα κοντέινερ, να προστρέχουν δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες μας και να δίνουν τα 5-10 λεπτά από το χρόνο τους για το αίμα. Γιατί τώρα έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση? Βλέπει ο κόσμος ότι είναι περισσότερα τα κρούσματα και έχει κινητοποιηθεί αρνητικά από την αντίθετη πλευρά? Τι ακριβώς? Καταρχήν είναι η περιοχή που είναι στο πορτοκάλι. Έτσι που ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε και δίπλα σαν περιοχή. Αλλά σας λέω αυτό ακριβώς, ότι ο κόσμος δεν πάει στο νοσοκομείο. Έχει αυτόν τον εύλογο φόβο που τον έχουμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά εμείς γι' αυτό βγάζουμε τα συνεργεία έξω. Γι' αυτό ήταν τότε στην Ομαρχία στην πρώτη φάση της καραντίνας. Γι' αυτό ήταν τον Ιούνιο ξανά στην Ανατολή, mm-hmm, το συνεργείο του Χατζικώστα. Γι' αυτό θα είναι και αύριο εδώ. Και κάνω έκκληση να υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση. Τα νοσοκομεία και το Χατζικούτα και το Δωρούτι όχι μόνο εκπέμπουν εσωές, βογκάνε στην πληρολεξία. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Μπορεί να έχω λίγο ένταση αυτή τη στιγμή, αλλά επιτρέψτε μου λίγο. Εμείς το ζούμε πολύ από μέσα αυτό. Καθημερινά δίνουμε αυτή τη μάχη, αυτή τη μεγάλη μάχη. Και παρακαλώ ο καθένας να μπορέσει να βάλει το μικρό λιθαράκι που μπορεί. Μεγάλη αυτή μάχη. Έχετε δίκιο, γιατί έτυχε πραγματικά, και θέλω να το μοιραστώ έτσι με τους φίλους τηλεθεατές, το προηγούμενο διάστημα φιλικού μου προσώπου, συγγενικό πρόσωπο, νοσηλευόταν και χρειαζόταν φιάλες αίματος και το πρώτο έτσι, ασυνείδητα νομίζω το κάνουμε, δεν σκεφτόμαστε, σηκώνουμε το τηλέφωνο και απευθυνόμαστε σε κάποιο σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών και κατευθείαν ποτέ δεν μας λέτε όχι. Εγώ ας πούμε απευθύνθηκα σε εσάς. Ας σκεφτούμε λίγο τώρα που αφήνουμε στην άκρη τον κίνδυνο, το φόβο, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα που στα δύσκολα βρίσκονται για να μας στηρίξουν. Ήρθε η ώρα να τους στηρίξουμε κι εμείς. Γιατί όλοι έτσι δρούνε και πράττουν. Δυστυχώς, σας θυμούνται στα δύσκολα και μετά σας ξεχνάνε. Ο ρόλος μας είναι αυτός, να είμαστε δίπλα στους πολίτες στη δύσκολη στιγμή. Αχρίαστο να είναι το αίμα, αχρίαστο, αλλά οι ανάγκες
ποτέ δεν τελειώνουν δυστυχώς. Πάντα θα υπάρχουν τα τροχιά, πάντα θα υπάρχουν τα χειρουργεία, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να μεταγγιστούν. Πάντα. Mm-hmm. Γι' αυτό ζητάμε αυτό, την προσέλευση του κόσμου άφοβα, ξαναλέω, αύριο στο πνευματικό κέντρο της Ανατολής, που θα έχουμε όλα τα μέτρα, τις μάσκες, τα γάντια, τα αντισηπτικά. Να πω εδώ ότι ο χώρος αυτός, ξαναλέω, ενδείκνεται κιόλας και τον ζητάει και το νοσοκομείο κάθε φορά που έρχεται στην Ανατολή, γιατί είναι πολύ ωραίος χώρος, είναι πολύ μεγάλος χώρος, δεν επιτρέπει το συνωστισμό και είμαστε εκεί όλοι πολύ προσεγμένα και γι' αυτό, ξαναλέω, να έρθει ο κόσμος άφοβα αύριο να αιμοδοτήσει. Τι ώρα, κύριε Ιωαννίδη, θα ξεκινήσετε? 5.30 το απόγευμα. Και έχουμε προγραμματίσει μέχρι τις 8.30. Μακάρι να έχουμε κόσμο, θα πάμε και μέχρι τις 9.00. Εκεί είμαστε για τον κόσμο εμείς. 5.30 ξεκινάμε. Μάλιστα. Καλούμε όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους φίλους Ανατολίτες, όλους από την πόλη, από οπουδήποτε, τους φίλους μας, τους φοιτητές, εθελοντές, αιμοδότες, όλοι να γίνουν έτσι μια μεγάλη ανθρώπινη λυσίδα για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν σε αίμα. Έτσι, το συνεργείο του Χατζηγόζα, σας διέκοψα, συγγνώμη, βγαίνει για όλο τον κόσμο. Δεν βγαίνει, εντάξει, έρχεται στην Ανατολή, ήταν στο κέντρο την προηγούμενη φορά, τώρα είναι στην Ανατολή, αλλά εννοείται, σας ξαναείπα, ότι εμείς εδώ είμαστε πρώτα για την εθελοντική αιμοδοσία και μετά για το σύλλογό μας. Αλλά πρώτα για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, αυτές οι φιάλες που θα χρειαστούν σε μια δύσκολη στιγμή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί στην αυριανή εθελοντική αιμοδοσία. Οι εθελοντές αιμοδότες ξέρουν αν μπορούν να αιμοδοτήσουν, ξέρουν πότε δώσαν αίμα την προηγούμενη φορά, τα γνωρίζουν αυτά, είναι καλά ενημερωμένοι, όμως μπορούν και απλοί πολίτες που έχουν ενδιασμούς, που φοβούνται να έρθουν, να πάρουν πληροφορίες και να δουν από κοντά τη διαδικασία. Ναι. Άρα αυτό. Τους καλούμε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλή επιτυχία αύριο. Είστε πάντα αρρωγός και πάντα δίπλα μας. Και θέλω έτσι και αύριο μια χάρη, λίγο πριν κλείσει η εκπομπή σας, να κάνετε πάλι μια επενδύση. Εννοείται, θα κάνουμε το κάλεσμα. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντα στο πλευρό μας. Να πω εδώ δύο κουβέντες. Τις χρωστάω, νομίζω, στην αντιπεριφερειακή, την κυρία Νάκου Δασούλα, η οποία είναι πάντα στο πλευρό μας. Σε ό,τι ζητήσουμε, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κύριο Αϊβατήρη. Το γνωρίσαμε και αυτόν πρόσφατα, ήρθαμε σε επαφή μαζί του. Είναι και αυτό στο πλευρό μας. Ό,τι ζητάμε, ευχαριστούμε τους αρμόδιους για την αίθουσα του πνευματικού κέντρου, που σας λέω πάλι είναι ενδείκνεται για αυτή την περίσταση, για την αιμοληψία, που μας την παραχωρούν αυτή την αίθουσα. Κάθε φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Και καλό ξανά τον κόσμο όλων να έρθει να αιμοδοτήσει με απόλυτη ασφάλεια, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, την Ανατολή στο πνευματικό κέντρο αύριο 5.30 με 8.30. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, κύριε Ιωαννίδη. Εννοείται θα το πούμε και αύριο, εννοείται ότι θα καλέσουμε τον κόσμο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Είναι χρέος μας. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα μας και να κλείσουμε έτσι και τη σημερινή μας εκπομπή. Πίσω από αυτές τις λαχταριστές γεύσεις κρύβονται κάποια πράγματα που δεν είναι εύκολο να φανούν. Όπως οι φάρμες μας στις πιο αγνές ελληνικές περιοχές. Ή το γάλα μας, 100% ελληνικό, που χάρη στο μεράκι των παραγωγών μας χαρίζει στα προϊόντα μας 100% αυθεντική γεύση. Ή η εμπειρία μας γίνεται να δείξεις 57 χρόνια παράδοσης. Αυτό γίνεται. Παρά το ότι δεν φαίνονται όμως, σημασία έχει ότι είναι εκεί και δίνουν κάθε μέρα, σε κάθε τραπέζι, τη γεύση του καλού. Δοδόνη. Το άγχος βυθίζεται στα τρεχούμενα νερά του Καλαμά. Τα αρώματα του δάσους ξυπνούν τις αισθήσεις σου. Η απόλαυση κατρακυλά πάνω στον πάγο του δροσιστικού καφέ ή του ποτού. Ο Μήλος του Αχιλλέα. Ένας μοναδικός χώρος πάνω στον ποταμό Καλαμά σε υποδέχεται για να απολαύσεις τον καφέ, λαχταριστές βάφες αλλά και παγωτά. Στο εστιατόριο Μήλος του Αχιλλέα απολαύστε πιάτα της ώρας και φρεσκομαγειρεμένα φαγητά με αυθεντικότητα και παράδοση. Καφέ εστιατόριο Μήλος του Αχιλλέα στο Λίθινο του Δήμου Ζήτσας. Ένας μοναδικός προορισμός που τον ερωτεύεσαι με την πρώτη επίσκεψη και σίγουρα θα επιστρέψεις.
Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου, τον καλύτερο συνεργάτη, για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε Επειρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Άκου αυτό! Απόλαυσε ένα δαγόρι sparkling με φυσικό άρωμα πράσινο μήλο. Δες το διαφορετικά και τα πιο απλά γίνονται συναρπαστικά. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Να σας πω ότι ένα μικρό πρόβλημα με το live streaming της εκπομπής έτσι υπάρχει. Γι' αυτό και δεν το βλέπετε στα social media, δεν βλέπετε live την εκπομπή μας. Για κάποιους φίλους που ρωτάτε, έτσι που στέλνετε μήνυμα, λέει: εμείς σας βλέπουμε καθημερινά από Αθήνα, συντονιζόμαστε, γιατί σήμερα δεν μπορούμε. Ελπίζω να το φτιάξουν γρήγορα τεχνική μας και από αύριο να είστε και πάλι κι εσείς στην παρέα μας. Πάντως χαίρομαι πολύ που έτσι δεν χάνετε ευκαιρία να μας στέλνετε μήνυμα. Κάτι σημαίνει αυτό, μάλλον σας λείπουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον συνεργάτη μας, το μόνιμο συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Νίκο το Βούστρο. Νίκο, καλησπέρα. Και να δούμε λίγο μέσα στα επόμενα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας την κατάσταση με την Τουρκία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και σε σχέση και με την ΑΟΣ και την Αλβανία. Πολλά μέτωπα ανοιχτά, έχουν την αξία τους, έχουν τη σημασία τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα στους φίλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Είχαμε προειδεάσει τους φίλους τους τηλεθεατές από μέρες ότι το διάστημα αυτό και το επόμενο και μέχρι τις αμερικανικές εκλογές και στη συνέχεια μετέπειτα μέχρι τον Ιανουάριο και χθες τα λέγαμε, θα είναι ένα διάστημα πυκνών εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα. Mm-hmm. Θετικών, αρνητικών, αλλού θετικών, αλλού αρνητικών, κατά περίπτωση. Οι εξελίξεις είναι λοιπόν πολλές. Και στα ζητήματα με την Αλβανία, όπως είπες, έχουμε επί του πιεστηρίου ουσιαστικά είναι αυτό το ρεπορτάζ. Πριν λίγο ανακοινώθηκε, πριν λίγα λεπτά, υπάρχει προσφυγή από κοινού συμφωνία της χώρας μας για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,
όσον αφορά τη ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία. Και μάλιστα με μία ανακοίνωση, έτσι, με μία αναφορά, μάλλον ακόμη δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία λέει ότι χαιρετίζει τη διαδικασία αυτή, χαιρετίζει το πώς ανταποκρίνονται οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο και το εφαρμόζουν έμπρακτα κλπ. Σε αντίθεση με τον άλλο γείτονα προς Ανατολάς, ο οποίος δεν εφαρμόζει τέτοιες μεθόδους, δεν πιστεύει στους διεθνούς θεσμούς, δεν πιστεύει στο δίκαιο κλπ. Νομίζω ότι κάνει την κρίση ευκαιρία εδώ πέρα τώρα η ελληνική διπλωματία και πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν θέλεις και το προσωπικό μου σχόλιο, το γεγονός ότι λύνεται αυτή η τέλος πάντων εκκρεμότητα ετών. Να θυμίσω εδώ για τους ακροατές για τους οποίους δεν είναι ίσως εξοικειωμένοι πολύ με αυτά τα θέματα ή δεν παρακολουθούν την ειδησιογραφία, ότι κι άλλη μια φορά παραλίγο να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά σε υπογραφή θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία, υπογράφτηκε η συμφωνία από την τότε κυβέρνηση της Αλβανίας με αποτέλεσμα να ανατραπεί από την επόμενη κυβέρνηση. Πολλοί είπαν μετά από παρεμβάσεις της Τουρκίας, η οποία επιθυμεί να έχει ένα μακρύ χέρι στη γειτονική μας χώρα, έτσι ώστε να μας πιέζει από πλευρά η οποία δεν γειτονεύουμε άμεσα με την Τουρκία. Λοιπόν, αντιληπτό είναι αυτό. Συμβαίνουν αυτά στην εξωτερική πολιτική, συμβαίνουν στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Χάθηκε μια ευκαιρία τότε. Μετέπειτα μπήκαμε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης με όλα αυτά τα ζητήματα, όλα αυτά τα της εξωτερικής πολιτικής ήρθαν σε δεύτερη μοίρα. Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα τώρα να πάρουν και αυτά το δρόμο τους. Εδώ λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία βέβαια, εντάξει, μπορεί να είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα και που την πιστώνεται ο κύριος Δένδιας ως καθήλυνα αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, αλλά είναι κάτι το οποίο, από όσο γνωρίζω, το στηρίζουν όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Όλα τα κόμματα ζητούν να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα με την Αλβανία, όπως έχει κλείσει αντίστοιχα η εκκρεμότητα με την Ιταλία πρόσφατα, έτσι ώστε να πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους σε όλα τα επίπεδα για τη χώρα μας και να αποκτήσουμε ακόμη ένα ισχυρότερο έρισμα και επιχείρημα ότι εμείς σεβόμαστε απόλυτα το διεθνές δίκαιο και το αποδεικνύουμε αυτό στην πράξη. Διότι με τη χώρα που είχαμε διαφορά κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, εμείς δεν είχαμε καμία διαφορά με την Αλβανία. Οι Αλβανοί έθεσαν το ζήτημα στο συνταγματικό τους δικαστήριο, ακύρωσαν την προηγούμενη συμφωνία και πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Έτσι λοιπόν αποκτά η ελληνική διπλωματία ένα επιχείρημα ότι στηρίζει το διεθνές δίκαιο, είναι με τη διεθνή νομιμότητα και εμπιστεύεται τους διεθνείς θεσμούς. Άρα λοιπόν απομονώνεται η Τουρκία ακόμα περισσότερο με αυτή την πρακτική, να δούμε βέβαια πώς θα τη δράσει, διότι όπως λένε και όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, τα άγρια θηρία γίνονται επικίνδυνα όταν στριμώχνονται, επίτρεψέ μου τη δημόδια έκφραση. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πολύ σωστά. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της μέρας είναι ότι σήμερα το πρωί το περιβόητο ερευνητικό τουρκικό σκάφος, το Uruç Reis, μάθαμε όλοι να το έχουμε στην καθημερινότητά μας πια, βρέθηκε μετά την παραβίαση των 12 μιλίων από τις ακτές του Καστελορίζου, της Μεγίστης, όπως λέγεται. Εχθές, σήμερα έφτασε μέχρι και τα 9 ναυτικά μίλια. Άλλοι λένε 9, άλλοι λένε 7. Δεν θα κάνουμε μπαζάρια και εκτόσεις σε αυτά τα θέματα. Είναι πάντως προκλητικότατη και παραβιάζει κατάφορα τα χωρικά μας είδη. Συστηματικότατη στην τακτική τους. Τα λέγαμε και χθες το μεσημέρι εδώ, λέγαμε ότι έχουν ξεδιπλώσει τη στρατηγική τους και την προχωρούν και την προωθούν με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Στην αρχή δοκίμασαν τα 12 μίλια, μετά πήγαν στα 7, μετά ενδεχομένως στα 9, στα 6, δεν ξέρω τι, ανεβοκατεβαίνουν. Όμως δεν ρισκάρουν να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τη διεθνή νομιμότητα. Διότι όταν έφτασαν στα όρια της ελληνογυπτιακής συμφωνίας για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, εκεί σταμάτησαν. Δεν παραβίασαν τα όρια της συμφωνίας, λέγοντας με αυτόν τον τρόπο ότι εκεί που μπορούμε κάνουμε ό,τι θέλουμε όταν δεν έχουμε συνέπειες και επιπτώσεις, εκεί που δεν μπορούμε, γιατί πλέον η συμφωνία με την Αίγυπτο έχει σταλεί στα Ηνωμένα Έθνη, θα ήταν πολύ πιο σοβαρό να παραβιάσουν μια συμφωνία η οποία έχει πάει στα Ηνωμένα Έθνη και έχει ήδη κυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου, να θυμίσω, και από το δικό μας βέβαια. Οπότε εκεί λοιπόν σταματούν. Φτάνουν μέχρι εκεί που πιστεύουν ότι είναι για αυτούς οι συνθήκες ιδανικές.
ενδεχομένως να πιέζουν και για μια δυναμική αντίδραση από τη μεριά μας, να προσπαθούν να προκαλέσουν μια δυναμική αντίδραση, πράγμα που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί από την πλευρά μας, όπως λένε ανώτατες πηγές από τον αμυντικό χώρο και από τον διπλωματικό χώρο. Λένε ότι η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι διακαώς να προκληθεί ένα επεισόδιο. Και απαντώ λοιπόν εδώ τώρα έμεσα σε όλους αυτούς που λέμε, μα γιατί δεν το βυθίζουμε το παλιό πλοίο, μα γιατί δεν το ρημουλκούμε το παλιό πλοίο, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να λένε στις διάφορες συζητήσεις καφενειακού χαρακτήρα που γίνονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί ακριβώς αυτό είναι που θέλει η Τουρκία και δεν πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό, κάνοντας μια τέτοια απονενοημένη ενέργεια, να συρθούμε ακριβώς εκεί που θέλει η Τουρκία, δηλαδή στο διάλογο με δικούς της όρους. Και να οφείλουμε και πολεμικές αποζημιώσεις από πάνω, αν κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Άρα λοιπόν απαιτείται ψυχραιμία, απαιτείται καθαρή αντίληψη των πραγμάτων, καθαρή παρακολούθηση των εξελίξεων και αναμονή, εγώ θα πω. Και βέβαια πάντα ετοιμότητα από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους οι Τούρκοι. Μας έχουν συνηθίσει σε αυτά. Πολύ από εκεί και πέρα. Εχθές ξαφνικά βρέθηκαν νότια της Θράκης να κάνουν ναυτικά γυμνάσια. Το είχαν αναγγείλει βέβαια, ήταν προγραμματισμένα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με αυτούς τους γείτονες. Δεν ξέρεις πού θα εμφανίσουν το κάθε τι, πού θα ξεδιπλώσουν το επόμενο στοιχείο της προκλητικότητάς τους. Άρα, μία αναμονή είναι το πρέπον, μία ψυχραιμία και μία συνετή αντιμετώπιση. Και βεβαίως πάρα πολύ σωστή και η πρωτοβουλία, και ελπίζω να τη στηρίζουν και όλα τα κόμματα, η πρωτοβουλία της διπλωματίας της ελληνικής, να ζητήσουν απαγόρευση και εμπάρκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Βέβαια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να γίνει, γιατί είναι δισεκατομμύρια τα κέρδη που έχουν οι έμποροι όπλων σε μία μάλιστα ηφαισιακή χρονιά κορονοϊού, έτσι. Πραγματικά δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να συμβεί αυτό, παρά τα αντίθετα που λέγονται από την κυβέρνηση, αλλά μόνο και μόνο σαν σημειολογία και σαν πρωτοβουλία να καταδυθεί και να επιχειρηθεί, να τιμωρηθεί, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, η τουρκική προκλητικότητα, έχει μια σημασία. Δεν το έχουμε ξαναζητήσει ποτέ αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το ζητούμε σαν χώρα. Από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, δεν ξέρω αν μου διαφέρει. Και το ζητάμε από Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Ακριβώς. Και το ζητάμε με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, όπως είδα στο ρεπορτάζ που ψάχνω και εγώ να βρω τι ακριβώς ζητήσαμε. Είδα ότι ζητάμε να μην παραδοθούν τα υποβρύχια, Φερρυππίν, από τη Γερμανία. Τα οποία υποβρύχια παρεμπιπτόντως οι Τούρκοι, σαν κουτοπώνηροι ανατολίτες που είναι, περίμεναν να αγοράσουμε εμείς πρώτα τα δικά μας υποβρύχια, να λυθούν τα προβλήματα στα δικά μας υποβρύχια του τύπου 214, να πληρώσει ο Έλληνας και ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση την εξέλιξη των υποβρυχίων με όλα και εκεί τα προβλήματα που παρακολουθήσαμε, και να έρθουν μετά οι Τούρκοι να αγοράσουν τα ίδια υποβρύχια που είναι πάρα πολύ καλά υποβρύχια πλέον, όπως αποδείχθηκε και στην περίοδο της προηγούμενης κρίσης, τον προηγούμενο μήνα, που τα ψάχναν οι Τούρκοι ένα μήνα να τα βρουν και δεν τα έβρισκαν, 40 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Ήρθαν λοιπόν σαν κουτοπώνηροι ανατολίτες να αγοράσουν τα βελτιωμένα υποβρύχια, αφού εμείς κάναμε όλο το, αναλάβαμε όλο το κόστος και όλη την διαδικασία να τα εξελίξουμε. Εμείς δηλαδή οι άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού που τα χειρίζονται. Λοιπόν, αυτός είναι ο γείτονας, αυτά κάνει, και ας τα έχουν κατά νου όσοι λένε περί φιλίας, περί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Βεβαίως εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, δεν ξέρω αν ισχύει για την άλλη μεριά αυτό. Δεν νομίζω. Εμείς δεν έχουμε, αυτοί δεν ξέρω, έχουμε πει. Είναι, είπες ένα πολύ ωραίο χθες, προβλέψιμα απρόβλεπτη. Προβλέψιμα απρόβλεπτη είναι, αυτό ακριβώς. Και ακούγεται με ένα αντιφατικό ο σχολιασμός μου, αλλά δεν είναι καθόλου, το εξήγησα και στη χθεσινή την συζήτησή μας. Είπα ότι είναι προβλέψιμοι ως προς το ότι θα κλιμακώνουν και θα συνεχίζουν τις επιθετικές τους και τις προκλητικές τους ενέργειες με απρόβλεπτους κάθε φορά τρόπους. Έτσι. Και αυτά είναι τα θέματα που τα παρακολουθούν οι αρμόδιοι εκεί στα Υπουργεία και στα Επιτελεία και σε όλους τους φορείς της χώρας, και ελπίζουμε για το καλύτερο. Τι άλλο να πούμε, ας είμαστε έτσι, ας εμπιστευτούμε την κυβέρνηση που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά. Όχι τυχαίνει, που είναι αποτέλεσμα των δημοκρατικών διαδικασιών στη χώρα, με αυτή την έννοια το τυχαίνει, που συμβαίνει καλύτερα να είναι αυτή τη φορά. Και ας δείξουμε και μια ομοψυχία και εμείς σαν πολίτες και οι επαγγελματίες πολιτικοί όλων των επιπέδων και όλα τα στελέχη. Ας γίνει και μια τέτοια, τέλος πάντων, ομοφωνία μια φορά στη χώρα, ας μην τα καταγγέλουμε όλα. Και στην κατεύθυνση αυτή, σε καλή κατεύθυνση, ακριβώς είναι η πρωτοβουλία του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μιλάει για τα 12 μίλια προς την πλευρά της Τουρκίας.
Είναι μια βοήθεια προς την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια εθνική, αν θέλεις, θέση και μια υπεύθυνη στάση. Αυτό πήγα να πω. Πρωτίστως υπεύθυνη στάση, γιατί. Και πρέπει να το λέμε. Ναι. Και πρέπει να το λέμε όταν συμβαίνει, γιατί δεν συμβαίνει πάντα. Γι' αυτό πρέπει να το λέμε όταν συμβαίνει. Έτσι είναι. Η στάση της Γερμανίας, λέει φίλος τηλεθέτης, και κλείνω με αυτό, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις είναι: προχωράτε ελεύθερα, εγώ σας υποστηρίζω. Οι υπηρέτες μου στην Ελλάδα θα σας ενοχλήσουν, όλο το Αιγαίο δικό σας. Εντάξει, δεν είναι και έτσι ακριβώς, αλλά είναι η Γερμανία έχουν υιοθετήσει μια τακτική του τύπου και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Δηλαδή, τους θέλουν και για πελάτες, δεν τους θέλουν όμως και με πλήρη δικαιώματα μέσα στην Ευρώπη, γιατί ήδη έχουν πάρα πολλούς Τούρκους που φιλοξενούν στη Γερμανία. Έχουν μια αμφίθυμη λογική, θα έλεγα. Ορισμένες φορές τους υποστηρίζουν, άλλες φορές δεν τους υποστηρίζουν. Δεν έχουν και αυτή μια ξεκάθαρη στάση. Γεγονός είναι ότι και η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία που ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει μια τελείως διαφορετική πολιτική συμπεριφορά μέσα στην Ευρώπη. Ευτυχώς για μας αναδεικνύεται ως μεγάλος πολιτικός εταίρος στην Ευρώπη η Γαλλία. Ευτυχώς για μας, διότι οι σχέσεις μας με τη Γαλλία είναι παραδοσιακά πάρα πολύ καλές. Και πόσο μάλλον, χωρίς να λέω βέβαια ότι οφείλεται σε αυτό, αλλά όταν και εμείς τους επιλέγουμε ως προνομιακούς προμηθευτές μας σε οπλικά συστήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι οι σχέσεις γίνονται και ακόμη καλύτερες. Νίκο, δούνε και λαβίνουν, αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Στις σχέσεις των κρατών, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν πριτανεύουν μόνο οι συμπάθειες, πριτανεύει και το συμφέρον. Συμπάθειες πολλές και πάρα πολλές, υπάρχουν και με άλλα κράτη. Συμπάθειες υπάρχουν και με τη Ρωσία και με άλλα κράτη. Βλέπουμε όμως κατά καιρούς πώς κλιμακώνονται ή αποκλιμακώνονται οι σχέσεις. Βάσει συμφερόντων, απλά και μόνο. Έτσι. Τα έχουν πει οι αρχαίοι, τώρα μην πάμε σε αυτά, τα έχω δείξει πάρα πολλές φορές, τα έχει καταγράψει ο Θουκυδίδης εξαιρετικά πάρα πολύ καλά και συστηματικά από την εποχή του Ρωσιακού πολέμου. Ας ανατρέξει όποιος θέλει εκεί να βρει περί σχέσεων, συμφερόντων κλπ. Και καλό θα ήταν να διαβάσουν λίγο Θουκυδίδη και οι πολιτικοί μας και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Διότι οι στρατιωτικοί γνωρίζουν ότι διαβάζουν, ας διαβάσουν λίγο και οι πολιτικοί. Θα μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα. Μάλιστα. Νίκο, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Εγώ καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλοι τηλεθετές μου, ρωτάτε κάποιοι αν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα σε παιδάκια και αν κάποιον νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν δύο παιδάκια στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία των Ιωνίνων που νοσηλεύονται θετικά στον κορονοϊό. Στην πρώτη περίπτωση είναι ένα παιδάκι 7 ετών που νοσηλεύεται στην παιδιατρική του Πανεπιστημιακού και στη δεύτερη περίπτωση είναι ένα παιδάκι 14 ετών που νοσηλευόταν στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χατζικώστα, το οποίο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και μεταφέρθηκε επίσης στην παιδιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το παιδάκι προέρχεται από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Κόνιτσα, όπου και διέμενε, και αυτομάτως έχει τεθεί και σε καραντίνα, έχει μπει σε καραντίνα και ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας που εξέτασε το 14χρονο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τα δύο παιδάκια και αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, επειδή το αναφέρω επειδή μου το στείλατε σε μήνυμα, ότι και τα παιδιά νοσούν, ότι όλοι νοσούν, πλέον δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με το συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Νίκο το Ρόζο, για να δούμε όλες τις ειδήσεις που τρέχουν και στο κομμάτι της οικονομίας. Εδώ σχεδιάζονται και παράγονται μοναδικά επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και πόρτες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο προσωπικό. Πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας. Συστήματα κίνησης Blue Melas. Και συνεργασία με τη Φράνκε. Μαζί θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε την κουζίνα, τις ντουλάπες και τις πόρτες. Και θα έρθουν οι ίδιοι για την τοποθέτηση σε όλη την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά. Τώρα ξέρω ότι επέλεξα τους καλύτερους. Βρήκα ακριβώς αυτό που έψαχνα.
Παπαδημητρίου Κοσάρας. Η εταιρεία που πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26510 60 717. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην οικονομία της χώρας μας και όχι μόνο. Ο Νίκος Ρόζος είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Απόγευμα, μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Είμαστε στο μετέχμιο, έτσι. Περίπου. Λοιπόν, είναι μια με πολύ τι ξεκινάμε. Καλή ώρα, ξέρεις. Ξεκινάμε με επικαιρότητα, όπως πάντα, θέματα τα οποία δεν τρέχουν, ενώ θα έπρεπε. Mm-hmm. Δυστυχώς σε πρώτο πλάνο είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα 61 δισεκατομμύρια, είναι το 30% των δανείων, έχουμε επιστρέψει περίπου στα επίπεδα του 17 αρχές 18, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, περίπου 2 χρόνια προσπαθειών για το να γίνουν πράσινα τα περισσότερα εξ αυτών, δυστυχώς έχει πάει χαμένη, και μέχρι τώρα με στοιχεία βέβαια του Σεπτεμβρίου, και σαφώς και ο χειμώνας θα δώσει περαιτέρω κόκκινα δάνεια. Είναι μια δύσκολη, ένας δύσκολος χειμώνας και για τις τράπεζες. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρωζώνη δεν συμβαίνει το ίδιο. Είναι μόλις το 3% τα κόκκινα δάνεια επί συνόλου ο νέας μέσος όρος. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει καλύτερα το κομμάτι του δανεισμού των ιδιωτών. Έχει λοιπόν εκεί βρεθεί μια φόρμουλα που εδώ ακόμη δεν τολμούμε είτε να ανακαλύψουμε είτε να εφαρμόσουμε. Όλο αυτό συγκεντρώνει πολλά φώτα στη δημοσιότητα σχετικά με την Ελλάδα και πολλά φαν γύρω από αυτή. Πολλά από αυτά προσδοκούν σε κέρδος μέχρι και 300 και 400% επί της αγοράς ενός κόκκινου δανείου. Μένουμε λοιπόν σε μια νέα διαδικασία εκ νέου, όπου τα φαν θα έχουν ένα μερίδιο των κόκκινων δανείων και θα τα διαπραγματευτούν τα ίδια με τους δανειολήπτες. Η πανδημία είναι εδώ, μας χτυπάει για ακόμη μια φορά πολύ πιο δυνατά, θεωρώ, αυτή τη φορά την πόρτα, και για τους νέους έχει αποτρεπτικά στο να μείνουν στην Ελλάδα. Είχαμε όλα αυτά με την κρίση, έπεσε και η πανδημία, και οι νέοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουν την Ελλάδα σαν η μόνη χώρα που δεν θα μπορούσε να τους δώσει εισόδημα, ανέλυξη, θέση εργασίας και βέβαια ένα καλύτερο αύριο που τόσο πολύ ονειρεύονται και σαφώς το δικαιούνται πάνω και πρώτα απ' όλα. Έτσι λοιπόν οι νέοι δηλώνουν τουλάχιστον κατά 80% ότι στην παρούσα φάση, εάν τους δοθεί ευκαιρία, θα ήθελαν να φύγουν από την Ελλάδα. Ο λόγος, η πανδημία σαφώς είναι το ίδιο για όλες τις χώρες, ο λόγος που δεν θέλουν να μείνουν πια στην Ελλάδα είναι ότι δεν πιστεύουν ότι έχει προοπτική, είναι λυπηρό οι νέοι μας να μην βλέπουν προοπτική στην πατρίδα στην οποία γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και επένδυσαν σε αυτή, και αυτοί και οι γονείς τους. Ρευστότητα. 40 δισεκατομμύρια έχουμε δανειστεί από αρχές του χρόνου, mm-hmm. εκ των οποίων τα 25 με 27 είναι μέσα στο εξάμενο της πανδημίας. Τι σημαίνει αυτό? Η ΕΚΤ έχει δώσει αφιδώς χρήμα στις τράπεζες, δέχεται σαν εχέγγυα ελληνικά ομόλογα και ό,τι κυκλοφορεί. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ό,τι τίτλος κυκλοφορεί να αποτελεί πλέον αξιόπιστος από την ΕΚΤ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τα περισσότερα εξ αυτών έχουν κατευθυνθεί στο κράτος, όπου στηρίζει την οικονομία, στηρίζει τις λειτουργίες και τα έξοδα τα οποία έχει μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί υστερούμαστε περίπου 8 με 10 δις αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της πραξιμότητας και με βάση τον προϋπολογισμό. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας έχουν ξεχάσει, είναι εδώ. Θα αρχίσουν να μας κρίνουν περίπου στα τέλη του Οκτώβρη, να δουν πώς αντιμετωπίζουμε το κομμάτι, το δεύτερο κύμα πανδημίας. Οι αξιολογήσεις τους δεν γνωρίζω ποιες θα είναι. Σίγουρα όμως, αν είναι αρνητικές, θα με δυσκολέψουν πιο πολύ, γιατί εμείς τώρα βγαίνουμε για 15 ετές, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος, αν δεν απατώμε. Ένα επιτόκιο που προσδοκούμε είναι περίπου στο 1,8. Εξαιρετικά χαμηλό. 2 δις σκοπεύουμε να αντλήσουμε, ίσως και λίγο παραπάνω, αν δοθούν καλές προσφορές με χαμηλό επιτόκιο. Πρέπει να προλάβουμε να αντλήσουμε χρήματα. Αν οι αξιολογήσεις δεν είναι καλές, πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο αρνητικό πάντα στο κομμάτι των επιτοκίων. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται η επικαιρότητα, τουλάχιστον στην οικονομία, γιατί σε όλα τα άλλα νομίζω τα μονοπολεί η μάσκα και η γείτονα χώρα.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για την οικονομία και την εργασία. Ναι, θα πάμε να δούμε κάποια στοιχεία, να δούμε πού ακριβώς, πού βρισκόμαστε στην οικονομία και στην εργασία. Πώς οι Έλληνες βλέπουν αυτή τη στιγμή. Μας βοηθάει να έχουμε μια εικόνα το πώς οι συνάνθρωποι μας, οι πολίτες γενικότερα της χώρας, εκτιμούν το τι θα έχουμε το επόμενο εξάμηνο. Το 57% των Ελλήνων εκτιμά ότι η κατάσταση για την οικονομία στη χώρα μας το επόμενο εξάμηνο θα είναι χειρότερη από αυτή που ζούμε σήμερα. Άρα λοιπόν έχουν ένα ένστικτο, μη γνωρίζοντας πολλές φορές και βασικές αρχές οικονομίας, έχουν ένα ένστικτο και καταλαβαίνουν ότι δεν θα έχουμε μέχρι τουλάχιστον το Πάσχα καλά σχετικά αποτελέσματα στην οικονομία. Επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το 2020 και μάλιστα τον Απρίλιο είχαμε ανθρώπους οι οποίοι εργαζότανε κανονικά στο χώρο εργασίας του 25%, όμως το Σεπτέμβριο έφτασε το 72%. Δείχνει λοιπόν ότι στην ουσία ανέκαμψε η κοινωνία. Απέβαλε σε μεγάλο βαθμό μέχρι και το Σεπτέμβριο τον φόβο της πανδημίας και 7 με 8 στους 10 σχεδόν επιστρέψαν κανονικά στη φυσική τους θέση, με φυσική βέβαια παρουσία. Τηλεργασία, να σου πω ότι είχαμε τον Απρίλιο έφτασε το 27% και έχει υποχωρήσει με στοιχεία Σεπτεμβρίου περίπου στο 10%. Βέβαια αυξάνεται τώρα λόγω του δεύτερου κύματος πανδημίας. Να πούμε ότι η τηλεργασία θα μείνει, θα μας συνοδεύει όλα τα χρόνια, αλλά θεωρώ τα επόμενα 2-3 χρόνια, εάν όλα βαίνουν καλώς με όσα ακούμε για το εμβόλιο, θα περιοριστεί σε, θεωρώ, κάτω από το 15% με 17%. Θα κινηθεί κάπου εκεί τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης να πούμε ότι το 46% τον Απρίλιο ήταν σε άδεια. Οι μισθοί δηλαδή εργαζόμενοι το Σεπτέμβριο ήταν μόλις 13%. Όλα τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η πανδημία αντιμετωπίστηκε αρκετά καλά από τους Έλληνες. Το Σεπτέμβριο φτάσαμε σε ποσοστό 9 στους 10 να εργάζονται κανονικά με φυσική παρουσία. Βέβαια τα στοιχεία τώρα το έχουν ανατρέψει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι με την έλευση του εμβολίου θα επιστρέψουμε σε κανονικούς σχετικά ρυθμούς πολύ γρήγορα, γιατί είναι κάτι που τελικά το ζητούν οι άνθρωποι. Επίσης να πούμε ότι έγινε μια έρευνα και δείχνει τι απασχολεί αυτή τη στιγμή περισσότερο τους Έλληνες και στο νούμερο ένα τοποθετούν την οικονομία. 85% των Ελλήνων σκέφτεται αποκλειστικά και μόνο οικονομικά. Μεταναστευτικό και προσφυγικό είναι το δεύτερο με περίπου 80%. Κλιματική αλλαγή, ελληνοτουρκικές σχέσεις στις επόμενες θέσεις και η πανδημία COVID-19 είναι μόλις στο 60%. Άρα λοιπόν επαληθεύεται τα όσα λέμε συνεχώς, ότι ό,τι και αν συμβαίνει, ο κοινός και τελικός παρονομαστής είναι η Έλληνα οικονομία. Ο άνθρωπος καταλήγει εκεί, στο πώς θα έχει τα έσοδα, τόσο ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει και να καλύψει τις υποχρεώσεις του κάθε μήνα. Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για το χρέος. Στοιχεία για το χρέος, τα οποία μας είναι σημαντικά, πρέπει να τα γνωρίζουμε. Έχει εκτοξευθεί εκ νέου κοντά στα 347 δισεκατομμύρια. Στην ουσία θα έλεγε κάποιος ότι δεν κάναμε τίποτα. Έτσι πως λένε τα νούμερα, όχι. Απλά έγινε μια ανταλλαγή. Κάτι που οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν. Το 2011 το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μας, περίπου στα 250 δισεκατομμύρια, ήταν σε ομόλογα του ελληνικού δικαίου και βέβαια μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο διαπραγματευτικό κομμάτι. Αυτά εξαφανίστηκαν με τις ανταλλαγές, τα κουρέματα, τα PSI και όλα όσα ζήσαμε θλιβερά τότε και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε μόνο δάνεια. Άρα λοιπόν το 85-90% του χρέους αυτή τη στιγμή είναι δάνεια, τα οποία είναι σε αγγλικό δίκαιο και σαφώς πολύ πιο στενά όσον αφορά τους όρους για εμάς. Περάσαμε λοιπόν από έναν δανεισμό που είχαμε σε μεγάλο βαθμό που μας βοηθούσε στο να τον διαχειριστούμε και να τον διαπραγματευτούμε σε έναν δανεισμό ο οποίος δεν επιδέχεται καμίας διαπραγμάτευσης και καμίας διαχείρισης, εάν και εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να το εξυπηρετήσουμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα το κόστος της υγείας στην Ελλάδα. Επειδή συζητάμε για την υγεία, επειδή λέμε συνεχώς για την υγεία, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κοστίζει πολύ η υγεία. Mm-hmm. Περίπου στα 15 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και αυτά είναι με στοιχεία του 18. Αν ανατρέξουμε χρονιές πριν του 12 και του 11, θα φτάσουμε περίπου στα 20 με 22 δισεκατομμύρια. Υπερβολικά μεγάλο κόστος η υγεία 10 εκατομμυρίων
Ελλήνων. Να σου πω ότι τα μισά εξ αυτών, μάλλον όχι τα μισά, το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στα 9 δισεκατομμύρια, τα καλύπτουμε εμείς σαν κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, και από τους φόρους των Ελλήνων. Και επειδή πιστεύουν οι περισσότεροι Έλληνες ότι τα ταμεία έχουν λεφτόδεντρα και κόβουν από εκεί και πληρώνουν, θα τους πω ότι περίπου στα 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο η υγεία καλύπτεται από φόρους του ελληνικού κράτους. Τα υπόλοιπα 4.905 δις καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο μύθος λοιπόν καταρρύπτεται ότι τα ισχυρά ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τα πάντα. Δεν καλύπτουν, σχεδόν το 55%. Επίσης να πούμε ότι τα έτερα 6 περίπου δισεκατομμύρια τα καλύπτουμε από τη τσέπη μας. Αυτό μας κάνει έναν μέσο όρο στα 1.250 ευρώ κάθε χρόνο ο καθένας μας πληρώνει για την υγεία από την τσέπη μας με οποιαδήποτε μορφή. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε ότι 9 δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην περίθαλψη πάσης φύσεως σε όλα τα νοσοκομεία. Σε δεύτερο ρόλο είναι τα φαρμακεία με περίπου 4,5 δισεκατομμύρια. Όταν λοιπόν ακούμε υγεία, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα νούμερο, 15 δισεκατομμύρια που μας κοστίζει κάθε χρόνο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και κάποιες προτάσεις και να κλείσουμε έτσι για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Κάποιες προτάσεις οι οποίες νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε σοβαρά υπόψη, διότι χωρίς αυτές και χωρίς οδηγό και πλοηγό δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Η πρώτη έχει να κάνει με το κομμάτι της φορολογίας. Θα πρέπει τάχιστα φορολογία και ασφαλιστικές φορές να μειωθούν. Να φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου ο κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου εισοδήματος, θα μπορεί αγόγγιστα και σχεδόν άνετα, χωρίς παζοκεφαλιές και προβλήματα, να πληρώνει τους φόρους και τις ασφαλιστικές φορές. Σε αντίθεση περίπτωση, θα βιώνουμε ακριβώς αυτό που βιώνουμε τώρα. Να μην μπορούν οι άνθρωποι να πληρώνουν τις υψηλές ασφαλιστικές φορές και τους φόρους. Δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Στην Ελλάδα επενδύουμε τι? Επενδύουμε στην υπηρεσία. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η προστιθέμενη αξία κρύβεται στους έτερους δύο πυλώνες, πρωτογενής παραγωγή και στον δεύτερο μεταποιητικό πυλώνα. Παλιά το είχαμε αντιληφθεί αυτό, όμως με την πάροδο του χρόνου και την έλλειψη των δανεικών στραφήκαμε όλοι προς τις υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε αξία στην οικονομία μας και αυτή θα την προσθέσουμε μέσα από την παραγωγή προϊόντων. Σε πρώτη φάση, σαφώς και μέσα από το κομμάτι το εγχώριο. Τρίτη πρόταση κατ' εμέ έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση. Κάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα και απορούμε γιατί δεν έρχεται διαφορετικό αποτέλεσμα. Και το κράτος και πολλές επιχειρήσεις, όχι όλες προς Θεού, πολλές όμως, εδράζονται σε μοντέλα του 2000 και του 1990. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από αυτά. Οι πελάτες έχουν γίνει και γενικότερα όσοι καταναλώνουν πολύ απαιτητικοί και πολύ διαφορετικοί. Εμείς όμως δεν εννοούμε σαν χώρα να το καταλάβουμε. Και τέταρτη κατ' εμέ πρόταση είναι οι εξαγωγές, οι οποίες θα πρέπει να είναι στοχευμένες. Έχει δείξει η ιστορία, και όχι η παλαιά, αλλά η πολύ νεότερη, τελευταίων 10 ετών, ότι χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία έχουν ανακάμψει μέσα από την κρίση, μέσα από τις εξαγωγές. Ειδικά το παράδειγμα της Πορτογαλίας είναι 38. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να καταλάβουμε ότι με στοχευμένες εξαγωγές ανά τον κόσμο, τώρα πια που τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα μετά την πανδημία, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε φρέσκο χρήμα και να μειώσουμε επιτέλους κάποια στιγμή το γνωστό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο μας αφαιρεί από τον πλούτο περίπου στα 20 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι 4 κατ' εμέ προτάσεις που θα πρέπει από χθες η οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχει ήδη προγραμματίσει και ξεκινήσει την εφαρμογή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Νίκο. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, εύχομαι να είσαι καλά. Εδώ θα είμαστε, έτσι να τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα που τρέχουν και συνδέονται, εννοείται, με την οικονομία μας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα και βέβαια να συστήσω κάτι τελευταίο σχετικά με την πανδημία. Η έλλειψη πανικού είναι νομίζω αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό. Πρέπει να λείψει, πρέπει να τον μηδενίσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε τον πανικό και την φοβία και την βιασύνη, που είναι κακή συμβουλή όλη αυτή, να τους βάλουμε στο περιθώριο. Πρέπει να ενεργήσουμε ψυχραιμία. Προστασία και ψυχραιμία είναι τα πιο σημαντικά μας όπλα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάμε τη συμβουλή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά και σήμερα, τουλάχιστον βάλαμε τα δυνατά μας. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3 που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλες και όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.